όμως ας το πιστέψω. Είναι πολύ απλό. Λοιπόν, υπενθυμίζω, αύριο, 8 η ώρα το απόγευμα. Θα σας κάνω τη χάρη να παίξω Dead by Daylight, διότι πριν 2 χρόνια ξεκίνησαμε με Dead by Daylight. Όλη αυτή η μαλακία που γίνεται αυτά τα 2 χρόνια το οφείλω στο Dead by Daylight. Οπότε αύριο θα γιορτάσουμε 2 χρόνια μαλακίας, 2 χρόνια ελληνικού Twitch. Να δω πόσο καιρό θα αντέξω ακόμα και δεν θα γυρίσω το ASMR στα αγγλικά. Πώς σας φαίνομαι σήμερα? Είμαι πολύ γλυκός σήμερα. Γεια σας, τι κάνετε? Πώς είστε? Ελπίζω να είστε καλά. Και ο τίτλος, να ξέρεις, ο τίτλος του stream αύριο αυτός θα είναι 2 χρόνια μαλακίας. Έτσι θα λέγεται. Τι μην τα σκέφτομαι, αφού μαλακίζεστε. Πάτε και βλέπετε PUBG και DBD, αντί να έρθετε να δείτε καμιά ποιότητα εδώ πέρα. Αλλά που τη βρήκε την ποιότητα ο Έλληνας και να μην ψηφίσει Μητσοτάκη? Κατάλαβες πως πάει? Δεν το κατάλαβες. Τέλος πάντων, λοιπόν, περίμενε. Όσο Έλληνας θα βλέπει βυζιά, κόλους, PUBG και LOL και Valorant στο Twitch, τόσο θα ψηφίζει Μητσοτάκη και ΣΥΡΙΖΑ και αυτά τα μεγάλα κόμματα. Αυτή είναι η άποψή μου. Αν μπορείς, απέδειξέ μου το αντίθετο. Λοιπόν, κεφάλαιο 10ο, κάτσε να μετρήσω. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Σωστό. 11ο κεφάλαιο. Η αστραπή. Έπος. Νάτος, ας πούμε εδώ παράδειγμα, έχει ημότικον με βυζιά. Όχι, εντάξει, δεν είναι βυζιά, νομίζω ήταν βυζιά. Φίλο, έτσι είναι. Έτσι πάει. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε λίγο Harry Potter να ξεχαστούμε και ας τα αφήσουμε αυτά. Να βυθιστούμε στο μαγικό κόσμο της Rowling. Yeah, baby. Τι λέει, τι κάνει το Prince of Persia, δεν ξέρω τι παίζει τώρα. Sound of Time, αυτό το κάνει μια Αμερικάνα φίλη μου. Yes. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Καφεδάκι. Καλά, ισχύει και για την εποχή τους. Λοιπόν, επόμενος στόχος, γιατί αύριο θα ολοκληρωθεί το donation goal, είμαι σίγουρος, θα είναι μια καρέκλα για να κάθεται ο κόλος του παππού, γιατί δεν αντέχει άλλο. Καταρχήν κάνει θόρυβο και στο ASMR, τέλος πάντων, συνεχίζω. 11ο κεφάλαιο, η αστραπή. Θυμάμαι που μείναμε. Πρόσεξέ με. Ο Χάρη δεν κατάλαβε πως κατέβηκε στο υπόγειο των μελόχουφτων, πως πέρασε το τούνελ και πως γύρισε στο κάστρο. Το μόνο που ήξερε
ήταν ότι είχε επιστρέψει στο Hogwarts σε χρόνο μηδέν. Προφανώς θα πήγαινε στον αυτόματο, γιατί το μυαλό του ήταν θολωμένο από αυτά που είχε ακούσει. Θυμήθηκε. Γιατί δεν του το είπε κανείς? Ο Ντάμπλντορ, ο Χάγκριτ, ο κύριος Βέσλι, ο Κορνίλιος Φάτς. Γιατί κανείς δεν του είπε ότι οι γονείς του πέθαναν εξαιτίας της προδοσίας του καλύτερου τους φίλου? Το θυμήθηκες που είμαστε? Πρόσεξε. Ο Ρον και η Ερμιόνη κοίταζαν νευρικά το Χάρι στο δείπνο, αλλά δεν τολμούσαν να του μιλήσουν, διότι κοντά τους καθόταν ο Πέρσι. Όταν ανέβηκαν στην αίθουσα αναψυχής του κοιτώνα τους, διαπίστωσαν ότι ο Φρέντ και ο Τζόρτζ είχαν ρίξει μισή ντουζίνα βόμβες κοπριάς για να γιορτάσουν την έναρξη των διακοπών. Ο Χάρι, ο οποίος με κανένα τρόπο δεν ήθελε να τον ρωτήσουν οι δίδυμοι αν πήγε τελικά στο Hogsmeade, ανέβηκε αθόρυβα στο δωμάτιό του και πήγε γραμμή στο κομωδίνο του. Άρχισε να ψάχνει ανάμεσα στα βιβλία. Δεν άργησε να βρει αυτό που έψαχνε, το δερματόδετο άλμπουμ που του είχε δώσει ο Χάγκριτ πριν από 2 χρόνια και το οποίο ήταν γεμάτο με μαγικές φωτογραφίες της μητέρας του και του πατέρα του. Έπως. Έκλεισε πρώτα τις κουρτίνες, ύστερα κάθισε στο κρεβάτι του και άρχισε να ξεφυλίζει προσεκτικά το άλμπουμ. Σταμάτησε σε μια φωτογραφία από το γάμο των γονιών του. Ο πατέρας του του έγραφε με ένα πλατή χαμόγελο. Τα δίθασα μαλλιά του, τα οποία είχε κληρονομήσει ο Χάρι, πετάγονταν άτσαλα προς όλες τις κατευθύνσεις. Η μητέρα του έλαμπε από ευτυχία καθώς κρατούσε αγκαζέ τον πατέρα του. Και δίπλα, αυτός πρέπει να ήταν ο κουμπάρος τους. Ο Χάρι δεν τον είχε προσέξει άλλη φορά. Ποτέ δεν φανταζόταν ότι αυτός ο άνθρωπος δίπλα στους γονείς του στη γαμήλη φωτογραφία ήταν ο Μπλακ. Το θυμηθήκες, κατάλαβες? Το πρόσωπό του δεν ήταν οχρό και ρουφηγμένο, αλλά ωραίο και γελαστό. Δούλευε ήδη για λογαριασμό του Voldemort όταν τραβήχθηκε αυτή η φωτογραφία. Σχεδίαζε ήδη το θάνατο των 2 ανθρώπων δίπλα του. Έπως, τι ώρα που γράφει. Ήξερε πως τον περίμεναν 12 χρόνια στο Ασκαμπάν, 12 χρόνια που θα τον έκαναν αγνώριστο. Όμως οι παράφρονες δεν τον είχαν επηρεάσει, συλλογίστηκε ο Χάρη κοιτώντας το ωραίο γελαστό πρόσωπο. Αυτός δεν ακούει τη μαμά μου να ουρλιάζει όταν οι παράφρονες τον πλησιάζουν. Αυτές είναι οι σκέψεις του Χάρη τώρα. Γράφει με αυτό το στυλ, δηλαδή, η Rowling, καταλαβες? Είναι πολύ απλό. Θα το κλείσω αυτό. Ωραία. Το έκλεισα. Πού είχα μείνει? Ναι, ο Χάρη έκλεισε απότομα το άλμπουμ και το έβαλε στη θέση του. Έβγαλε το μανδύα του και τα γυαλιά του και ξάπλωσε κρυμμένος πίσω από τις κουρτίνες του κρεβατιού με τον ουρανό. Ξάφνου η πόρτα του δωματίου του άνοιξε. Χάρη, ακούστηκε διστακτική φωνή του Ρον, αλλά ο Χάρη έμεινε ακίνητος, παριστάνοντας ότι κοιμάται. Άκουσε το Ρον να φεύγει. Ύστερα γύρισε ανάσκελα με τα μάτια ορθά ανοιχτά. Ένα μίσος που όμοιό του δεν είχε νιώσει ποτέ άλλοτε στη ζωή του κυλούσε σαν δηλητήριο στο αίμα του. Έβλεπε τον Μπλακ να του γελά μέσα στο σκοτάδι, λες και κάποιος είχε βγάλει τη φωτογραφία από το άλμπουμ και την κρατούσε μπρος στα μάτια του. Έβλεπε, σαν σε κινηματογραφική ταινία, το Σίριο Μπλακ να σκοτώνει τον Πίτερ Πέντικρου, παρένθεση, ο οποίος από τις περιγραφές που είχε ακούσει πρέπει να έμοιαζε με τον Νέβιλ Λόγκμποτομ, διαλύοντάς τον με το ραβδί του σε 1000 κομμάτια. Άκουγε, αν και δεν είχε ιδέα πως ήταν η φωνή του Μπλακ, ένα σιγανό, ενθουσιώδη ψήθυρο. «Έγινε, αφέντη μου, οι Πότερ με όρισαν φύλακα του μυστικού τους». Και μετά ένα στριγκό γέλιο, το ίδιο γέλιο που άκουγε με τη φαντασία του όποτε τον πλησίαζαν οι παράφρονες. «Χάρη, έχεις τα χάλια σου», άκουσε να σχολιάζουν με μια φωνή ο Ρον και η Ερμιόνη.
Ο Χάρη δεν είχε κοιμηθεί καθόλου όλο το βράδυ. Κάποια στιγμή, θα έπρεπε να ήταν γύρω στα χαράματα, κατάφερε τελικά να αποκοιμηθεί. Όταν ξύπνησε, σηκώθηκε αλαφιασμένος από το κρεβάτι του, ντύθηκε και κατέβηκε στην αίθουσα αναψυχής του Γκρίφιντορ. Δεν υπήρχε ψυχή εκεί μέσα, με εξαίρεση το Ρον, ο οποίος έτρωγε ένα πιπεράτο καλικατζαράκι τρίβοντας το στομάχι του, και την Ερμιόνη, η οποία έχει απλώσει τα βιβλία της πάνω σε τρία τραπέζια. Αυτές οι υπερβολές των συγγραφέων. Όχι και τρία. «Πού είναι οι άλλοι?» τους ρώτησε ο Χάρη. «Έφυγαν. Ξέχασες πως σήμερα είναι η πρώτη μέρα των χριστουγεννιάτικων διακοπών?» είπε ο Ρον, κοιτώντας επίμονα το Χάρη. «Πλησιάζει η ώρα για το μεσημεριανό. Ετοιμαζόμουν να ανέβω για να σε ξυπνήσω.» Ο Χάρη ρίχτηκε σε μια πολυθρόνα δίπλα στο τζάκι. Έξω χιόνιζε ακόμη. Ο στραβοπόδρος ήταν ξαπλωμένος μπροστά στο τζάκι. Έμοιαζε με μεγάλο πορτοκαλί χαλί. «Δεν είναι καθόλου καλή η όψη σου», του είπε η Ερμιόνη και κοιτούσε ανήσυχη το πρόσωπό του. «Δεν έχω τίποτα», είπε ο Χάρη. «Χάρη, άκουσε», είπε η Ερμιόνη, ανταλλάσσοντας ένα βλέμμα με τον Ρον. «Ασφαλώς και είσαι φοβερά αναστατωμένος με αυτά που άκουσες χθες. Αλλά το θέμα είναι να μην κάνεις καμιά βλακεία.» «Σαν τι?» είπε ο Χάρη. «Να κυνηγείς τον Μπλακ», είπε κοφτά ο Ρον. Ο Χάρη κατάλαβε πως είχαν συνεννοηθεί τι θα του έλεγαν όσο εκείνος κοιμόταν. Δεν τους απάντησε. «Δεν θα το κάνεις, Χάρη?» επέμενε η Ερμιόνη. «Δεν αξίζει να πεθάνεις για τον Μπλακ», συμπλήρωσε ο Ρον. Ο Χάρη τους έριξε ένα διερευνητικό βλέμμα. Δεν καταλάβαιναν. «Ξέρετε τι βλέπω και τι ακούω κάθε φορά που με πλησιάζουν οι παράφρονες?» Ο Ρον και η Ερμιόνη έγραψαν αρνητικά, με ύφος φοβισμένο. «Ακούω τη μαμά μου να ουριάζει και να κετέβει το Βόλτεμορτ. Γάμο το σπίτι σου. Και αν έχεις ακούσει τη μαμά σου να ουριάζει έτσι λίγο πριν τη δολοφονία της, αυτό είναι κάτι που δεν ξεχνιέται εύκολα. Και αν μάθεις πως κάποιος που παρίστανε το φίλο της την πρόδωσε για την παράδοση στο Βόλτεμορτ, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα», είπε ταραγμένη η Ερμιόνη. «Οι παράφρονες θα πιάσουν τον Μπλακ και θα τον ξανακλείσουν στο Ασκαμπάν. Και καλά να πάθει.» «Ακούσατε τι είπε ο Φάτς. Ο Μπλακ δεν επηρεάζεται από τους παράφρονες όπως οι υπόλοιποι φυλακισμένοι. Το Ασκαμπάν δεν είναι για αυτόν τιμωρία όπως είναι για τους άλλους.» «Τι θες να πεις?» τον ρώτησε ανήσυχος ο Ρον. «Ότι θες να σκοτώσεις τον Μπλακ?» «Μην είσαι κουτός», αναφώνησε ο πανικόβλητη Ερμιόνη. «Ο Χάρη δεν θέλει να σκοτώσει κανέναν. Έτσι, Χάρη?» η Ερμιόνη το πας. Ο Χάρη δεν απήντησε και πάλι, ούτε και ο ίδιος ήξερε καλά καλά τι ήθελε. Το μόνο που ήξερε... εδώ. Το μόνο που ήξερε ήταν πως του ήταν αβάσταχτη η ιδέα να κάθεται με σταυρωμένα τα χέρια ενώ ο Μπλακ κυκλοφορούσε ελεύθερος. «Ο Μαλφόι ξέρει», είπε ξαφνικά. «Θυμάστε τι μου είπε στο μάθημα των φίλτρων? Εγώ στη θέση σου θα τον κυνηγούσα ο ίδιος. Θα γύρευα εκδίκηση. Και θα ακολουθήσεις τη συμβουλή του Μαλφόι αντί για τη δική μας?» αντέτεινε θυμωμένος ο Ρον. «Άκουσε. Ξέρεις τι απέμεινε από τον Πέντικρου όταν τελείωσε μαζί τον Μπλακ? Τι παρέδωσαν στη μητέρα του? Μου το είπε ο μπαμπάς μου. Το μεγαλό σταυρό του τάγματος του Μέρλιν και το δάχτυλό του σε ένα κουτάκι. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο κομμάτι του που μπόρεσαν να βρουν. Ο Μπλακ είναι τρελός. Χάρη, ένας επικίνδυνος τρελός.»
Ο Μαλφόη θα πρέπει να το έμαθε από τον πατέρα του. Υποχάρη αγνώντας τον σκέφτεται τα δικά του, φαντάσου. Ο πατέρας του ανήκε στο στενό κύκλο του Βόλτεμορτ. Άλλη φορά να λες του ξέρεις ποιου, εντάξει. Τον διέκοψε εξοργισμένος ο Ρόν. Προφανώς λοιπόν οι Μαλφόη ήξεραν πως ο Μπλακ δούλευε για τον Βόλτεμορτ. Και ο Μαλφόη θα πηδούσε από τη χαρά του αν γινώσουν 1000 κομμάτια όπως ο Πέντικρου. Λογικέψου, Χάρη. Ο Μαλφόη εύχεται να σκοτωθείς για να μην χρειαστεί να σε αντιμετωπίσεις το Quidditch. Χάρη, σε παρακαλώ, είπε βουρκωμένη η Ερμιόνη. Λογικέψου, σε παρακαλώ. Ο Μπλακ έκανε κάτι φοβερό, κάτι αποτρόπαιο. Αλλά μην εκθέσεις, σε παρακαλώ, τον εαυτό σου σε κίνδυνο. Αυτό ακριβώς θέλει ο Μπλακ. Χάρη, αν ψάξεις να το βρεις, θα κάνεις αυτό ακριβώς που θέλει ο Μπλακ. Η μαμά και ο μπαμπάς σου δεν θα ήθελα να πάθεις κακό. Έτσι δεν είναι? Δεν θα ήθελα να ψάξεις να βρεις τον Μπλακ? Α, είναι φοβερό σκηνικό αυτό. Ποτέ δεν θα μάθω τι ήθελαν, γιατί εξαιτίας του Μπλακ δεν μίλησα ποτέ μαζί τους, είπε κοφτά ο Χάρη. Ναι, ναι, ναι. Αυτό το κεφάλι είναι καταπληκτικό. Όπα. Για ακούσω. Κατάλαβα. Δεν θα γίνει ASMR σήμερα. Οκ, δεν πειράζει, συνεχίζουμε. Κοίτα, είπε ο Ρόν προσπαθώντας να αλλάξει θέμα. Έχουμε διακοπές, έρχονται Χριστούγεννα. Πάμε να δούμε το Χάγκριντ. Έχουμε κάτι χρόνια να τον επισκεφθούμε. Όχι, είπε βιαστικά η Ερμιόνη. Ο Χάρη δεν πρέπει να βγαίνει από το κάστρο, Ρόν. Ναι, πάμε, είπε αποφασιστικά ο Χάρη. Γιατί θέλω να τον ρωτήσω, γιατί δεν ανέφερε ποτέ τον Μπλακ όταν μου μιλούσε για τους γονείς μου. Έχει τσατιστεί πάρα πολύ. Ωραίο κεφάλαιο είναι αυτό. Όταν ο Ρόν έριχνε την ιδέα να επισκεφθούν το Χάγκριντ, προφανώς δεν είχε κατά νου μια συνέχιση της συζήτησης για τον Μπλακ, αλλά μια ευκαιρία για τον Χάρη να ηρεμήσει λίγο το μυαλό του. Έτσι, όταν είδε ότι ο Χάρη επέμενε πάνω σε αυτό το σημείο, βιάστηκε να του δώσει άλλες εναλλακτικές λύσεις. Ή μπορούμε να παίξουμε μια παρτίδα σκάκι, του είπε. Ή εκρηκτική ξέρει. Ο Πέρση άφησε τη σκακέρα του. Όχι. Πάμε να δούμε το Χάγκριντ, είπε κοφτά ο Χάρη. Λες και δεν σήκωνε αντίρρηση. Πήραν λοιπόν τους μανδύες τους από τα δωμάτια τους, πέρασαν από το άνοιγμα του πορτρέτου. Παρένθεση. Σταθείτε να πολεμήσετε κοπρόσχυλα, φώναξε ο αιώνιος Σερ Κάντογκαν. Διάσχισαν το έρημο κάστρο και βγήκαν από τις υδρύινες πόρτες του. Άρχισαν να κατηφορίζουν την πλαγιά, αφήνοντας τα χνάρια τους στο αφράτο χιόνι. Οι κάλτσες και ο ποδόγυρος των ρούχων τους μούσκεψαν. Τα πόδια τους πάγωσαν. Το απαγορευμένο δάσος φάνταζε από μακριά σαν μαγεμένο, έτσι όπως τα δέντρα του ήταν ντυμένα στο λευκό. Έφτασαν στην καλύβα του Χάγκριντ, η οποία έμοιαζε με τούρτα πασπαλισμένη με ζάχαρη άχνη. Ο Ρόν χτύπησε την πόρτα, αλλά δεν πήρε απάντηση. «Θα λείπει», είπε η Ερμιόνη, η οποία τουρτούριζε από το κρύο. Ο Ρόν κόλλησε το αυτί του στην πόρτα. Δεν γράφει πολύ ωραία, καταπληκτικό. Πράγματι έπως. Ωραίο κεφαλαιάκι είναι αυτό. Να δούμε. Είναι ψηλό μεγάλο. Για να δω, μήπως κάνω λάθος. Ναι, είναι. Δεν πειράζει. Ακούγεται ένας παράξενος θόρυβος, είπε. Ακούστε, είναι ο Φανκ. Ο Φάγκ είναι ο σκύλος, νομίζω, του Χάγκριντ. Ο Χάρη και η Ερμιόνη κόλλησαν και αυτοί τα αυτιά τους στην πόρτα. Από μέσα ακούγονταν κάτι σιγανά και πνιχτά αγκομαχητά. «Μήπως πρέπει να ειδοποιήσουμε τους καθηγητές», πρότεινε νευρικά ο Ρόν. «Χάγκριντ», φώναξε ο Χάρη χτυπώντας την πόρτα. «Χάγκριντ, είσαι μέσα?»
Ακούστηκαν βαριά βήματα και η πόρτα άνοιξε πρώτα μια χαραμάδα και ύστερα διάπλατα. Μπροστά τους στεκόταν ο Χάγκριτ. Τα μάτια του ήταν κατακόκκινα και πρισμένα. Δάκρυα κυλούσαν στο δερμάτινο γυλαίκο του. «Τα μάθατε», θρύνησε και ρίχτηκε στην αγκαλιά του Χάρη. Ο Χάγκριτ είχε τις διπλάσιες διαστάσεις από ένα κανονικό άνθρωπο. Έτσι, δεν ήταν και τόσο απλό πράγμα το να πέσει στην αγκαλιά ενός παιδιού. Ο Χάρη παραλίγο να καταρρεύσει από το βάρος του. Τον έσωσαν ο Ρον και η Ερμιόνη, οι οποίοι έπιασαν κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή τον Χάγκριτ κάτω από τα μπράτσα, καθώς έπεφτε στην αγκαλιά του Χάρη, τον υποβάσταξαν και στη συνέχεια με τη βοήθεια και του Χάρη τον μετέφεραν στην καλύβα. Ο Χάγκριτ τους άφησε να τον οδηγήσουν σε μια καρέκλα και ύστερα ρίχτηκε πάνω στο τραπέζι κλαίγοντας γοερά. Τα δάκρυα κυλούσαν ποτάμι από τα μάτια του και στάλαζαν στα πυκνά του γένια. «Τι συμβαίνει, Χάγκριτ?» τον ρώτησε θορυβημένη η Ερμιόνη. Ο Χάρη πρόσεξε μια επίσημη επιστολή πάνω στο τραπέζι. «Τι είναι αυτό, Χάγκριτ?» τον ρώτησε. Αντί να απαντήσει, άρχισε να κλαίει ακόμα πιο σπαρακτικά και έσπρωξε την επιστολή προς το μέρος του Χάρη. Εκείνος την άνοιξε και τη διάβασε δυνατά. Πραγματικά γράφει πολύ ωραία. Αξίζει. Λοιπόν, κάτσε πιο λίγο νεράκι. Προχωράμε. Και διάβασε δυνατά και είχαμε μείνει. «Αγαπητέ κύριε Χάγκριτ, αποδεχόμενοι τις διαβεβαιώσεις του διευθυντή της σχολής, καθηγητή Άλπους Ντάμπλντορ, σας απαλλάσσουμε από κάθε ευθύνη για το ατυχές συμβάν του τραυματισμού ενός μαθητή σας από τον υπόγρυπα». Α, ωραία. «Μα τότε τακτοποιήθηκαν όλα, Χάγκριτ», αναφώνησε ο Ρον και τον χτύπησε στον ώμο. Παρ' όλα αυτά, ο Χάγκριτ συνέχισε να κλαίει και έγνεψε με τη χερούκλα του στον Χάρη να συνεχίσει το διάβασμα. «Παρ' όλα αυτά, διατηρούμε τις ανησυχίες μας για την άγια των ανωτέρων υπόγρυπα. Κατά συνέπεια, αποφασίσαμε να κάνουμε δεκτή την επίσημη καταγγελία του κυρίου Λούσιους Μαλφόη. Η καταγγελία θα εξεταστεί από την Επιτροπή Θανάτωσης Επικίνδυνων Πλασμάτων. Η ακρόαση θα λάβει χώρα την 20η Απριλίου στα γραφεία της Επιτροπής στο Λονδίνο. Την ανωτέρω ημερομηνία σας καλούμε να παρουσιαστείτε ενώπιον της Επιτροπής μαζί με τον υπόγρυπα. Στο μεταξύ, ο υπόγρυπας θα παραμείνει δεμένος και απομονωμένος. Ειλικρινός ή μέτερη». Και ακολουθούσαν τα ονόματα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Σχολείου. Του Σχολείου. Ω, πολύ σοβαρό. Δεν το θυμάμαι έτσι. Εγώ νόμιζα ότι ήταν από το Υπουργείο Μαγείας, ξέρω εγώ. Ω, έκανε ο Ρόν. «Εσύ όμως, Χάγκριτ, λες ότι ο ωραιόραμφος δεν είναι κακός υπόγρυπας. Είμαι σίγουρος ότι θα τον απαλλάξουν από τις κατηγορίες». «Δεν ξέρεις τι τέρατα είναι τα μέλη της Επιτροπής», το απάντησε ο Χάγκριτ και άρχισε πάλι το θρηνό. «Απεχθάνονται όλα τα ενδιαφέροντα πλάσματα». Ένας ξαφνικός θόρυβος από το βάθος της καλύβας έκανε τα τρία παιδιά να γυρίσουν απότομα. Ο υπόγρυπας ωραιόραμφος ήταν ξαπλωμένος σε μία γωνιά και μασουλούσε κάτι.
αίματα έσταζαν στο πάτωμα μπροστά του. Δεν μου πήγαινε καρδιά να τον αφήσω δαμένο έξω στο χιόνι, βόγγιξε ο Χάγκριντ, ολομόναχο, χριστουγεννιάτικα. Ο Χάρι, ο Ρον και η Ερμιόν κοιτάχτηκαν. Η άποψή τους για το τι είναι ενδιαφέρον πλάσμα και τι τρομερό πλάσμα διέφερε ριζικά από αυτή του Χάγκριντ. Ο Χάγκριντ έβρισκε όλα τα πλάσματα τρομερά ενδιαφέροντα, ανεξαρτήτως αν ήταν επικίνδυνα ή όχι. Βεβαίως, ο ρεόναφος δεν φαινόταν καθόλου επικίνδυνος. Απεναντίας, με τα κριτήρια του Χάγκριντ, ήταν μάλλον ένα χαριτωμένο πλάσμα. «Πρέπει να προετοιμάσεις την υπεράσπιση του, Χάγκριντ», είπε η Ερμιόνη και ακούμπησε το χέρι της στον ώμο του. «Είμαι σίγουρη ότι μπορείς να αποδείξεις πως ο ωραιόραμφος είναι ακίνδυνος». «Ακόμα και έτσι δεν πρόκειται να κερδίσω τίποτα», είπα ανάμεσα στους λυγμούς το Χάγκριντ. «Ο Λούσιος Μαλφόι έχει στο τσεπάκι του όλα τα μέλη της Επιτροπής. Τον φοβούνται. Και αν χάσω τη δίκη, ο ωραιόραμφος...» Ο Χάγκριντ έσυρε οριζόντια το δάχτυλό του στο λαιμό του, στη χαρακτηριστική χειρονομία που σημαίνει «θα μου κόψουν το λαιμό». Ύστερα έβγαλε ένα γοερό λυγμό και έκρυψε το πρόσωπο στο μπράτσο του. «Μα υπάρχει και ο Ντάμπλντορ, Χάγκριντ», είπε ο Χάρι. «Έχει ήδη κάνει πάρα πολλά για μένα», βόγγιξε ο Χάγκριντ. «Και έχει ένα σωρό έγνες στο μυαλό του. Τους παράφρονες που θέλουν να μπουν στο κάστρο. Τον Σίρο Μπλακ που περιφέρεται ελεύθερος». Ο Ρόν και η Ερμιόνη λοξοκοίταξαν το Χάρι. Φοβούταν ότι στο άκουσμα του ονόματος του Μπλακ ο Χάρι θα άρχιζε να ρωτάει το Χάγκριντ γιατί δεν του είχε πει την αλήθεια. Αλλά του Χάρι δεν του πήγαινε καρδιά να μαλώσει το Χάγκριντ τώρα που τον έβλεπε τόσο στεναχωρημένο και τρομαγμένο. «Κατάλαβες τι ωραία που γράφει η Ρόλινγκ? Για να μαθαίνεις τα παιδάκια να μην είναι πουτσόζω. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Άκουσε, Χάγκριντ», του είπε. «Δεν πρέπει να καταθέσεις τα όπλα. Η Ερμιόνη έχει δίκιο. Χρειάζεσαι μια καλή υπεράσπιση. Μπορείς να μας καλέσεις ως μάρτυρες. Αν θυμάμαι καλά, κάπου έχω διαβάσει για μια νομική υπόθεση με ένα υπόγρυπα», είπε σκεφτικά η Ερμιόνη. «Ο υπόγρυπας αθώθηκε. Θα ψάξω να τη βρω, Χάγκριντ, για να δω τι ακριβώς έγινε». Ο Χάγκριντ συνέχισε να κλαίει γοερά. Ο Χάρι και η Ερμιόνη στράφηκαν στο Ρόν για βοήθεια. «Να φτιάξω ένα φλιτζάν τσάι». Ο Χάρι τον αγριοκοίταξε. «Αυτό κάνει η μαμά μου όταν κάποιος είναι τραγμένος», μουρμούρισε ο Ρόν, ανασηκώνοντας τους ώμους. Αφού διαβεβαίωσαν το Χάγκριντ ξανά και ξανά ότι θα τον βοηθήσουν, έβαλαν μπροστά του ένα φλιτζάνι χνηστό τσάι. Ο Χάγκριντ φύσηξε τη μύτη του σε ένα μαντίλι που είχε μέγεθος τραπεζομάντιλου και είπε: «Εντάξει, πρέπει να διατηρήσω την ψυχραιμία μου. Δεν έχω την πολυτέλεια να καταρρέσω». Ο Φανκ, το κυνηγόσκυλο, ξεπρόβαλε δειλά κάτω από το τραπέζι και ακούμπησε το κεφάλι του στα γόνατα του Χάγκριντ. «Τώρα τελευταία δεν αναγνωρίζω τον εαυτό μου», είπε ο Χάγκριντ, χαϊδεύοντας με το ένα χέρι το κεφάλι του Φανκ, ενώ με το άλλο σκούπιζε το πρόσωπό του από τα δάκρυα. «Με έχει φάει η αγωνία για τον ωραιόραμφο. Και το μάθημά μου δεν αρέσει σε κανέναν. Έχει και αυτό το θέμα». «Εμάς μας αρέσει», είπε ψέματα η Ερμιόνη. «Ναι, είναι καταπληκτικό», συμπλήρωσε ο Ρόν και σταύρωσε τα δάχτυλά του πίσω από την πλάτη. «Τι κάνουν τα επτάμενα σκουλίκια?» «Ψόφισαν», είπε ο Χάγκριντ, «από το πολύ μαρούλι». «Α, όχι,
υπορών και μόλις και μεταβία συγκράτησε ένα χαμόγελο. Είναι και αυτοί οι παράφρονες. Μου χαλάσει κάθε διάθεση. Συνέχισε ο Χάγκριντ, ενώ το κορμί του τρεμούλιαζε από ένα διαπεραστικό ρίγος. Κάθε φορά που πηγαίνω να πιω ένα ποτήρι στα τρία σκουπόξυλα, είμαι αναγκασμένος να περνάω από μπροστά τους. Είναι σαν να βρίσκομαι πάλι στο σκαμπάν. Α, ο Χάγκριντ είχε κάνει στο σκαμπάν. Για λίγο. Α, τώρα το θυμήθηκα. Σωστά. Οκ. Για να δω κάτι. Ωραία. Το κλείσα και αυτό. Κλείνω και αυτό και συνεχίζω. Βουβάθηκε και ήπιε μερικές γουλιές τσάι. Ο Χάρη, ο Ρόν και η Ερμιόνη τον κοιτούσαν με κομμένη την ανάσα. Ήταν η πρώτη φορά που τον άκουγα να μιλά για τη σύντομη παραμονή του στο Ασκαμπάν. Μετά από μια σύντομη παύση, η Ερμιόνη τον ρώτησε δειλά. «Θα πρέπει να είναι απέσια εκεί, έτσι Χάγκριντ?» «Δεν έχεις ιδέα», της απάντησε σιγανά. «Δεν έχω ξανασυναντήσει τέτοιο μέρος. Αν και δεν τρελάθηκα, σκεφτόμουν συνεχώς τις φοβερότερες στιγμές της ζωής μου. Την ημέρα που αποβλήθηκα από το Hogwarts, την ημέρα που πέθανε ο μπαμπάς μου, την ημέρα που μου πήραν τον Νόρμπερτ». Τα μάτια του πλημμύρισαν δάκρυα. Ο Νόρμπερτ ήταν ένας δράκος μωρό, τον οποίο είχε κερδίσει κάποτε ο Χάγκριντ στα χαρτιά. Θυμάσαι? «Σε λίγο ξεχνάς ποιος είσαι και η ζωή σου φαίνεται ανώφελη. Σκάσε, μπάσταρδ. Ευχόμουν, θυμάμαι, να πεθάνω στον ύπνο μου. Όταν αποφυλακίστηκα, ήταν σαν να ξαναγεννήθηκα. Θυμήθηκα όλες τις όμορφες στιγμές της ζωής μου και ήταν το ωραιότερο συναίσθημα του κόσμου. Οι παράφρονες βεβαίως δεν χάρηκαν καθόλου όταν με είδαν να φεύγω». Βλέπεις, έχει και ο Χάγκριντ τη γνώση. Πρόσεξε. «Μα ήσουν αθώος», είπε η Ερμιόνη. Ο Χάγκριντ ρουθούνησε. «Νομίζεις ότι τους νοιάζει? Δεν τους ενδιαφέρει καθόλου. Αυτοί το μόνο που θέλουν είναι να έχουν καμία εκατοστή άτομα και να τους ρουφάνε την ευτυχία από μέσα τους. Δεν δίνουν δεκάρα για το ποιος είναι ένοχος και ποιος όχι». Παράφρονες, για τους παράφρονες. Πρόσεξε. Ο Χάγκριντ σώπασε ξαφνικά και στείλωσε το βλέμμα του στο φλιτζάνι του. Ύστερα είπε σιγανά: «Σκέφτηκα να αφήσω τον ωραιόγραφο να φύγει, να τον κάνω να πετάξει μακριά. Αλλά πώς να εξηγήσεις ένα υπόγρυπα ότι πρέπει να κρυφτεί? Και φοβάμαι να παραβώ τον νόμο». Σήκωσε το βλέμμα του από το φλιτζάνι. Καινούρια δάκρυα είχαν πλημμυρίσει το πρόσωπό του. «Δεν θέλω να γυρίσω στο Ασκαμπάν». «Α, γι' αυτό δεν το κάνει, γιατί φοβάται». «Οκ. Άρα δεν μπορεί να το κάνει. Άρα θα πρέπει να υποστεί τη δίκη». «Οκ. Καλή εξήγηση». «Συνήθως χαλαρώνω στα πρώτα 40 λεπτά. Να το πάλι το ίδιο. 40 λεπτά περάσα. Η επίσκεψη στο Χάγκριντ, μόλον ότι δεν είχε αποδειχθεί καθόλου διασκεδαστική, έφερε τα αποτελέσματα που ήλπιζαν ο Ρόν και η Ερμιόνη. Βεβαίως, ο Χάρη δεν είχε ούτε κατά διάνοια ξεχάσει τον Μπλακ. Πώς θα μπορούσε άλλωστε? Όμως η κατηγορία που αντιμετώπιζε ο Χάγκριντ και η βοήθεια που χρειαζόταν του είχαν δώσει κάτι άλλο για να απασχολεί το μυαλό του εκτός από τον Μπλακ. Θέλω να τον βοηθήσει. Τώρα πόσο θα κρατούσε αυτό κανείς δεν ήξερε. Πάντως,
Το γεγονός ότι ο Χάρη αγαπούσε ιδιαίτερα το Χάγκριντ σήμαινε ότι μάλλον θα έπεφτε με τα μούτρα στο να προετοιμάσει όσο το δυνατόν καλύτερα την απολογία του Χάγκριντ ενώπιον της Επιτροπής, ξεχνώντας έτσι για λίγο τη δίψα του για εκδίκηση. Και έχω δίψα να πιω νερό. Δεν μπορώ. Το καλοκαίρι πρέπει να πίνω πολύ νερό. Λυπάμαι πολύ. Πού είχα μείνει? Δεν θυμάμαι. Α, ναι. Τα τρία παιδιά πήγαν την άλλη μέρα στη βιβλιοθήκη και επέστρεψαν στην έρημη αίθουσα αναψυχής του Γκρίφιντορ φορτωμένα με βιβλία που θα τους βοηθούσαν στην προετοιμασία της υπεράσπισης του Χάγκριντ και του Ωρεόραμφου. Κάθισαν και τρεις μπροστά στο τζάκι. Άρχισαν να φελομετρούν αργά τους κονισμένους τόμους. Διάβασαν πολλές υποθέσεις για αιμοβόρα κτίνη και συζήτησαν όσες ήταν σχετικές με τη δική τους. Εδώ έχει κάτι, μία υπόθεση του 1722, αλλά ο υπόγρυπας καταδικάστηκε. Ωχ, κοιτάξτε τι του έκαναν, τι αειδιαστικό. Αυτό μπορεί να μας βοηθήσει. Κοιτάξτε, ένας δράκος κατακρεούργησε κάποιον το 1296 και την γλίτωσε. Α, όχι. Την γλίτωσε γιατί κανείς δεν τολμούσε να τον πλησιάσει. Φοβερό. Όλο το κάστρο ήταν διακοσμημένο με υπέροχα χριστουγεννιάτικα στολίδια και δεν είχαν μείνει παρά ελάχιστοι μαθητές για να τα χαρούν. Μεγάλες γυρλάντες από γη και ου είχαν κρεμαστεί στους διαδρόμους ενώ μυστηριώδη φώτα έλαμπαν στο εσωτερικό των πανοπλιών. Α, τι ωραίο! Στην τραπεζαρία είχαν στηθεί όπως κάθε Χριστούγεννα 12 χριστουγεννιάτικα δέντρα που αστραποβολούσαν στολισμένα όπως ήταν με χρυσά αστέρια. Γαργαλιστικές μυρωδιές απλώνονταν σε όλους τους διαδρόμους. Την παραμονή των Χριστουγέννων έγιναν τόσο έντονες που ακόμα και ο Σκάμπερς ξεπρόβαλε τη μουσούδα του από το τσεπάκι του Ρον και μύριζε ζωηρά τον αέρα. Το πρωί των Χριστουγέννων ο Ρον ξύπνησε το Χάρι πετώντας το ένα μαξιλάρι. «Σήκω, ήρθαν τα δώρα!» Ο Χάρι φόρεσε τα γυαλιά του και μισόκλεισε τα μάτια του προσπαθώντας να διακρίνει στο μισοσκόταδο ένα μικρό βουναλάκι από πακέτα στα πόδια του κρεβατιού του. Ο Ρον άνοιγε ήδη τα δικά του δώρα. «Πάλι πουλόβερ μου στείλε η μαμά και αυτό καφέ. Δες αν σου στείλε και σένα». Πράγματι είχε στείλει και στον Χάρι ένα κόκκινο πουλόβερ με το λιοντάρι του Γκρίφιντορ μπροστά καθώς και μια ντουζίνα σπιτικά κυμαδοπιτάκια, ένα χριστουγεννιάτικο κέικ και ένα κουτί καρύδια. Καθώς ο Χάρι παρέτασε στην άκρη τα δώρα του ένα-ένα, είδε από κάτω ένα μακρόστερο δέμα. «Τι είναι αυτό?» τον ρώτησε ο Ρον, ο οποίος κρατούσε στα χέρια του ένα καινούριο ζευγάρι καφέ κάλτσες. «Δεν ξέρω». Ο Χάρι άνοιξε το πακέτο και του κόπηκε η ανάσα. Μέσα υπήρχε ένα υπέροχο, γυαλιστερό σκουπόξυλο. Ο Ρον άφησε τις κάλτσες και πετάχθηκε από το κρεβάτι του για να δει καλύτερα. «Δεν πιστεύω στα μάτια μου», είπε βραχνά. Ήταν μια αστραπή,
Α, γι' αυτό το κεφάλι λέγεται αστραπή. Ολόιδια με το σκουπό ξύλο που χάζευε καθημερινά ο Χάρης στη διαγώνια αλέα. Η λαβή της έλαμψε καθώς τη σήκωνε. Την ένιωσε να πάλεται και την άφησε. Εκείνη, αντί να πέσει κάτω, έμεινε να αιωρείται στον αέρα σε χαμηλό ύψος, ώστε αν ήθελε κάποιος να μπορεί να την καβαλικέψει. Το βλέμμα του Χάρη περιεργάστηκε το χρυσό αριθμό κυκλοφορίας στην άκρη της λαβής της, καθώς και τα συμμετρικά κλαδιά σημίδας με το αεροδυναμικό σχήμα που σχημάτιζαν την ουρά. «Ποιος σου την έστειλε?» τον ρώτησε ο Ρον, χωρίς να μπορεί να κρύψει τον ενθουσιασμό του. «Δες αν υπάρχει κάρτα», είπε ο Χάρη. Ο Ρον έψαξε σχολαστικά το περιτύλιγμα. «Τίποτα. Ποιος ξόδεψε τόσα χρήματα για σένα?» «Πάντως σίγουρα όχι, Ντάρσλι», μουρμούρισε έκπληκτος ο Χάρη. «Βάζω στοίχημα. Πώς είναι ο Ντάμπλντορ?» είπε ο Ρον, ο οποίος γύριζε τώρα γύρω από την αστραπή για να τη θαυμάσει. «Κάποτε σου είχε στείλει ανώνυμα και τον αόρατο μανδύα». «Αυτός όμως ήταν του μπαμπά μου», είπε ο Χάρη. «Ο Ντάμπλντορ απλώς μου τον παρέδωσε». «Αποκλείεται να ξόδεψε τόσες εκατοντάδες χρυσές γαλέρες για μένα. Φαντάσου να έκανε τέτοια δώρα σε κάθε μαθητή». «Μα γι' αυτό ακριβώς δεν λέει πως είναι από αυτόν», αντέτεινε ο Ρον. «Για να μην τον κατηγορήσει κανένα κάθραμα σαν τον Μαλφόη για ευνοιοκρατία». «Ε, Χάρη», του ξέφυγε ένα δυνατό γέλιο. «Φαντάσου τι θα πάθει ο Μαλφόη όταν σε δει με αυτό. Θα τρελαθεί. Είναι σκουπόξυλο διεθνών προδιαγραφών, έτσι?» «Μου φαίνεται απίστευτο», μουρμούρισε ο Χάρη και χάιδεψε το σκουπόξυλο, ενώ ο Ρόν ριχνόταν στο κρεβάτι του σκασμένος από τα γέλια στη σκέψη του Μαλφόη. «Ποιος?» «Ξέρω», είπε ο Ρόν και σταμάτησε επιτέλους να γελάει. «Ξέρω ποιος είναι. Είναι ο Λούπιν». «Τι?» έκανε ο Χάρη και άρχισε τώρα να γελάει κι αυτός. «Ο Λούπιν. Αν είχε τόσο χρυσάφι θα αγόραζε καινούρια ρούχα». «Ναι, αλλά σε συμπαθεί», είπε ο Ρόν. «Έλειπε όταν έσπασε το σύννεφό σου. Μπορεί να το έμαθε για να αποφάσει να περάσει από τη διαγώνια αλέα για να σου αγοράσει την αστραπή». «Έξυπνος ο Ρόν». «Τι εννοείς, έλειπε?» ρώτησε ο Χάρη τον Ρόν. «Ήταν άρρωστος όταν έγινε το μάτς». «Ναι, αλλά δεν ήταν στο αναρτήριο», το απάντησε ο Ρόν. «Αν θυμάσαι, εγώ ήμουν εκεί και καθάριζα τις πάπιες, γιατί με είχε τιμωρήσει ο Σνέιπ». Ο Χάρη συνοφριώθηκε. «Δεν νομίζω ότι αντέχει η τσέπη του Λούπιν κάτι τόσο ακριβό. Γιατί γελάτε εσείς οι δυο?» Μόλις είχε μπει η Ερμιόν. Φορούσε το μανδύα της και κρατούσε στην αγκαλιά της το στραβοπόδαρο, ο οποίος έδειχνε να δυσφορεί με το γελιστερό λουράκι που του είχε περάσει το λαιμό. «Μην το φέρνεις μέσα», είπε ο Ρόν και άρπαξε το σκάμπερς από κάτω από το κρεβάτι του και τον έχωσε βιαστικά στην τσέπη της μπιτζάμας του. Αλλά η Ερμιόν δεν τον άκουσε. Άφησε το στραβοπόδαρο στο άδειο κρεβάτι του Σίμους και κοίταξε με ανοιχτό το στόμα την αστραπή. «Ω Χάρη, ποιος το έστειλε αυτό?» «Δεν έχω ιδέα», είπε ο Χάρη. «Δεν υπήρχε κάρτα». Προς μεγάλη τους έκπληξη, η Ερμιόνη δεν ενθουσιάστηκε με το νέο. Απέναντίας κατσούφιασε και δάγκωσε τα χείλη της. «Μα τις έπιασε?» ρώτησε ο Ρόν. «Δεν ξέρω», είπε αργά η Ερμιόνη, «αλλά είναι παράξενο. Δεν συμφωνείτε? Θέλω να πω, το σκουπόξυλο αυτό είναι πολύ καλό». Ο Ρόν αναστέναξε απειβδισμένος. «Είναι το καλύτερο που υπάρχει, Ερμιόνη», είπε. «Έλα, βρε Θωμά, έξι άτομα τώρα, Ρεντίν. Λοιπόν, ξέρεις τι, θα τα βγάλω τα Ρεντίν. Μετά έχω μόνο από 10 άτομα και πάνω».
Άθε μου. Έχει πάρα πολύ ζέστη, πάρα πολύ ζέστη. Πρέπει να πιω πάλι νερό. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα redeem για το φίλο μας τον κεραυνό. Φόρα τα ακουστικά σου για να το νιώσεις καλύτερα. Are you ready? Πας πίνεις νερό, πίνω κι εγώ. Καλά κάνεις. Are you ready, eh? Πάμε.
Ευχαριστούμε πολύ για το follow. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ για το rate. Για τη rater αυτή τη φοβερή. Τι κάνετε? Τι λέει? Έπως, έπως είστε, έπως. Έκανε ένα redeem. Μου έκανε ο Θωμάς. Μου έκανε ο Θωμάς redeem. Με πόντους κανάλιο. Μάτσις, μάτσις. Μάτσες. Αυτό δηλαδή. Αυτό. Γιατί δεν κάνει. Καλό στο καλό παιδί. Τι λέει? Λοιπόν, κάνουμε soft reading σε αυτό το κανάλι. Δεν κάνουμε whispering, μην ξεγελιέσαι. Κάνουμε αυτό. Κάνουμε soft reading. Αυτή την περίοδο διαβάζουμε Harry Potter, το τρίτο βιβλίο του Harry Potter της J.K. Rowling, ο Harry Potter και ο Εχμάλωτος του Ασκαμπάν. Καλώς ήρθατε στο πρώτο και μοναδικό κανάλι σε όλο τον κόσμο που κάνει live stream ASMR στο YouTube. Μπορεί να βρεις Έλληνες που κάνουν ASMR, αλλά live δεν θα βρεις κανέναν άλλον. Μόνο εδώ. Γεια σου ρε Τζορό. Ευχαριστώ πολύ για το follow. Ευχαριστώ πολύ και το παιδί το καλό, το Δημητράκη. Αύριο κλείνουμε 2 χρόνια Twitch. Και από ό,τι βλέπω εκεί, για να δω, δεν βλέπω καλά. Θέλουμε άλλα 2 άτομα για να πάμε 800. Εντάξει, 800 άτομα σε 2 χρόνια είναι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Σταυρούκο για τα καλά του λόγια που γράφει στο chat. Δεν έχω λόγια να σε ευχαριστήσω. Εάν σου αρέσουν τα βιβλία, εάν σου αρέσει η χαλάρωση, εάν σου αρέσει το διάβασμα, εάν σου αρέσει το ASMR, κάτσε. Επίσης, αν ξέρεις κάποιον που να του αρέσει το ASMR ή τα βιβλία γενικά, κάνε μου μια χάρη και πες του ότι υπάρχει ένας άνθρωπος που κάνει live. Είσαι ότι καλύτερο λέει. Θα σε αφήσω για να πάω για ύπνο. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Εδώ είναι το schedule. Θα κλείσεις. Άντε, καλή νύχτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πολύ σημαντικό για μένα. Πρέπει ο κόσμος να μάθει για το πρώτο live ASMR κανάλι. Να είσαι καλά. Λοιπόν, θα κάνουμε και ένα... Για να δω, αν βάλω 01 και πατήσω σοβρούκος, ας πούμε, τι θα γίνει. Καληνύχτα και καλή ξεκούραση. Για να δω. Είναι σχεδόν χωρίς ήχο, ναι. Κομπλέ. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έφυγες. Εγώ θα σε κεράσω ένα βατραχάκι για το ρεΐτ. Μου κατέστρεψε το ίσεμα. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Άξε τον κόπο. Ωραίος, ωραίος. Έτσι, να ουριάζουμε πρέπει στο stream, να ουριάζουμε. Λοιπόν, θα κάνουμε και ένα βατραχάκι για το Βρούκο, το φίλο μου. Να τον κεράσουμε ένα βατραχάκι. Και μετά πάμε να συνεχίσουμε Harry Potter, παιδιά, μείνετε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για όλα. Ευχαριστώ πολύ.
Αυτό ήταν για το Βρούκο και για τα παιδιά που ήρθαν. Έτσι ένα μικρό κερασματάκι από μένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Α, ναι, έλεγα λοιπόν ότι αύριο κλείνουμε 2 χρόνια στο Twitch. Παίζουμε και παιχνίδια, γι' αυτό έβαλα το schedule. Και όταν είχαμε ξεκινήσει το Twitch, είχαμε ξεκινήσει με DBD. Οπότε αύριο θα παίζουμε DBD όλη μέρα. Αν σου αρέσει το DBD, έλα να δεις. Ξεκινάμε 8 η ώρα το απόγευμα. Πάμε να συνεχίσουμε με Harry Potter. Μείνε και δεν θα χάσεις. Είμαστε στο 11ο κεφάλαιο. Στην αστραπή. Πού είχα μείνει? Εδώ. Για να δούμε. Γιατί όμως? Γιατί δεν θυμάμαι που είχα μείνει. Ας ξεκινήσουμε τη σελίδα. Σίγουρα λοιπόν είναι πανάκριβο. Προφανώς κοστίζει περισσότερο από όσο όλα τα σκουπόξυλα του Σλίδερη μαζί, είπε πανευτυχής ο Ρον. Και ποιος δόρισε στο Χάρι κάτι τόσο ακριβό, χωρίς μάλιστα να λέει ποιος είναι, αναρωτήθηκε η Ερμιόνη. Τι μας νοιάζει, έκαναν υπόμονα ο Ρον. Χάρι, θα μου το δώσεις να κάνω μια βολτά? Κανείς δεν πρέπει να ανεβεί σε αυτό το σκουπόξυλο, φώναξε η Ερμιόνη. Ο Χάρι και ο Ρον την κοίταξαν. Και τι θα το κάνει ο Χάρι, θα σκουπίζει το πάτωμα, είπε περιπεκτικά ο Ρον. Αλλά πριν η Ερμιόνη προλάβει να απαντήσει, ο στραβοπόδρας όρμησε από το κρεβάτι του Σίμους στο στήθος του Ρον. Όχι, καλά, καλά διαβάσαμε. «Πάρ' τον από εδώ», κράβγασε ο Ρον, καθώς τα νύχια του στραβοπόδαρου έσχιζαν την πιτζάμα του και ο Σκάμπερς επιχειρούσε μια ηρωική έξοδο από τον ώμο του. Ο Ρον έπιασε το Σκάμπερς από την ουρά και προσπάθησε να ρίξει μια κλωτσιά στο στραβοπόδαρο, αλλά δεν σημάδεψε καλά και τελικά χτύπησε το μπαούλο στα πόδια του κρεβατιού του Χάρη, το οποίο έπεσε στο πάτωμα, ενώ ο Ρον χοροπηδούσε επί τόπου, ουρλιάζοντας από τον πόνο. Οι τρίχες του στραβοπόδερου σηκώθηκαν όρθιες. Ένα σιγανό και διαπεραστικό σφύριγμα πλημμύρισε το δωμάτιο. Το κρυπτοσκόπιο τσέπης είχε γλιστρήσει στο πάτωμα από τις παλιές κάλτσες του θείου Βέρνων και λαμποκοπούσε ολόκληρο. «Το είχα ξεχάσει αυτό», είπε ο Χάρη και έσκυψε να το μαζέψει. «Δεν φοράω ποτέ αυτές τις κάλτσες». «Δες εδώ τώρα φάσεις τι έχει να γίνει». Το κρυπτοσκόπιο στριφογύριζε σφυρίζοντας την παλάμη του. Ο στραβοπόδαρος αγρίεψε και άρχισε να του κάνει «χχ». «Βγάλε έξω το γάτο, Ερμιόνη», είπε θυμωμένος ο Ρον. Καθόταν στο κρεβάτι του Χάρη και έτριβε το χτυπημένο δάχτυλο του ποδιού του. «Δεν μπορείς να το σταματήσεις αυτό το πράγμα», πρόσθεσε απευθυνόμενος στο Χάρη, ενώ η Ερμιόνη έβγαινε φουριόζα από το δωμάτιο, κρατώντας την αγκαλιά της στο στραβοπόδαρο, ο οποίος είχε καρφωμένα τα αιμοβόρικα κίτρινα μάτια του στο Ρον. Ο Χάρη έχωσε το κρυπτοσκόπιο μέσα στις κάλτσες και το έριξε μέσα στον μπαούλο. Το μόνο που ακουγόταν τώρα μέσα στο δωμάτιο ήταν τα πνιχτά βογγητά πόνου και θυμού του Ρον. Ο Σκάμπερς ήταν φωλιασμένος στις χούφτες του. Είχε καιρό να βγει από την τσέπη του αφεντικού του και ο Χάρη δοκίμασε μια δυσάρεστη έκπληξη όταν διαπίστωσε ότι ο Σκάμπερς, ο οποίος κάποτε ήταν στρουμπουλός, είχε γίνει πετσί και κόκαλο. Σε πολλά σημεία του σώματός του το τρίχωμά του είχε μαδίσει. «Χάλια είναι ο καημένος», είπε ο Χάρη. «Από το άγχος», είπε ο Ρον. «Ήταν μια χαρά αν τον άφηνε στην ησυχία του αυτή η ηλίθια μαλλιαρή μπάλα». Αλλά ο Χάρη θυμήθηκε τι τους είχε πει η γυναίκα στο μαγικό θηριοτροφείο, ότι οι αρουραίοι δεν ζουν πάνω από 3 χρόνια. Σκέφτηκε λοιπόν
ότι ο Σκάμπερς μάλλον θα πλησίαζε στο τέλος της ζωής του, εκτός κι αν διέθετε μαγικές ικανότητες που δεν είχαν εκδηλωθεί ακόμα. Και αμόλοπο ο Ρον γκρίνιαζε συχνά ότι ο Σκάμπερς ήταν βαρετός και άχρηστος, ο Χάρη ήταν σίγουρος ότι θα του κόστιζε πολύ ο θάνατός του. Το πνεύμα των Χριστουγέννων αποσίαζε σχεδόν ολοκληρωτικά στην αίθουσα αναψυχής του Γκρίφιντορ εκείνο το πρωί. Η Ερμιόνη είχε μεν κλείσει το στραβοπόδαρο στο δωμάτιό της, αλλά ήταν έξω φρενών με το Ρον που είχε προσπαθήσει να τον κλωτσίσει. Όμως και ο Ρον έβραζε από το κακό του για τη νέα απόπειρα του στραβοπόδαρου να καταβροχθεί στο Σκάμπερ. Αν θυμάσαι, η Ερμιόνη είχε έναν γάτο και ο Ρον έχει ένα ποντίκι για κατοικίδιο. Οπότε καταλαβαίνεις τι γίνεται. Όλα αυτά. Ο Χάρη εγκατέλειψε κάθε προσπάθεια να συμφιλειώσει τους δύο φίλους του και ασχολήθηκε με την αστραπή, την οποία είχε εντωμεταξύ πάρει μαζί του στην αίθουσα αναψυχής. Για άγνωστους λόγους, η Ερμιόνη θύμωσε και με αυτό. Δεν είπε τίποτα, αλλά κάθε τόσο αγριοκοίταζε το σκουπόξυλο, λες και ήταν συνυπεύθυνο κι αυτό που ο γάτος της ήταν απομονωμένος στο δωμάτιό της. Κατέβηκαν στην τραπεζαρία για το μεσημεριανό, όπου διαπίστωσαν ότι τα τραπέζια είχαν τραβηχτεί πάλι δίπλα στους τοίχους και ότι υπήρχε μόνο ένα στο κέντρο της τραπεζαρίας με 12 σερβίτσια επάνω του. Οι καθηγητές Ντάμπλντορ, Μαγκόναγκαλ, Σνέιπ, Σπράουτ και Φλίτουικ ήταν ήδη εκεί, μαζί με τον Φίλτς, τον οικονόμο, ο οποίος είχε αλλάξει το αιώνιο καφέ σακάκι του με ένα παμπάλαιο μουχλιασμένο φράκο. Από μαθητές υπήρχαν μόνο τρεις ακόμη. Δύο πρωτοετής γεμάτη νευρικότητα και ένας κατσοφιασμένος πέμπτοετής του Σλίδριν. «Καλά Χριστούγεννα», είπε ο Ντάμπλντορ, καθώς ο Χάρη, ο Ρον και η Ερμιόνη πλησίαζαν στο τραπέζι. «Είμαστε τόσο λίγοι που θα ήταν κουτό να χρησιμοποιήσουμε τα τραπέζια των γειτόνων. Καθίστε, καθίστε». Ο Χάρη, ο Ρον και η Ερμιόνη κάθισαν δίπλα-δίπλα στην άκρη του τραπεζιού. «Βαρελότα», αναφώνησε χαρούμενα Ντάμπλντορ και προσέφερε ένα μεγάλο ασημί στο Σνέιπ. Ο κύριος το πήρε πρόθυμα και τράβηξε το κορδόνι. Ακούστηκε ένα μπαμ σαν πυροβολισμός και μέσα από το βαρελότο πετάχτηκε ένα ψηλό μυτερό καπέλο μάγου που στην κορυφή του είχε έναν ταριχευμένο γήπα. Ο Χάρη θυμήθηκε τον Μπόγκαρτ, κοίταξε τον Ρον και χαμογέλασαν και οι δύο. Ο Σνέιπ έσφιξε τα χείλη και έσπρωξε το καπέλο προς το μέρος του Ντάμπλντορ, ο οποίος έβγαλε αμέσως το κανονικό του καπέλο και φόρεσε αυτό. «Φάτε», προέτρεψε τους άλλους στο τραπέζι. Καθώς ο Χάρη έβαζε στο πιάτο του μερικές ψητές πατάτες, άνοιξε η πόρτα της τραπεζαρίας. Ήταν η καθηγήτρια Τρελόνη, η οποία ήρθε μέχρι το τραπέζι γλιστρώντας σαν αχερόδες. Ήταν ντυμένη ειδικά για τη μέρα με ένα πράσινο φόρεμα με πουλιές, το οποίο την έκανε να μοιάζει με τεράστια λαμπερή χρυσόμυγα. «Σίβυλα, τι ευχάριστη έκπληξη», είπε ο Ντάμπλντορ και σηκώθηκε. «Κοίταζα την κρυστάλλινη σφαίρα, κύριε Δευθυντά», είπε η καθηγήτρια Τρελόνη με την απόμακρη και μυστηριώδη φωνή της. «Και προς μεγάλη μου έκπληξη είδα τον εαυτό μου να εγκαταλείπει το μοναχικό του γεύμα και να έρχεται κοντά σας. Ποια είμαι εγώ που θα ψηφίσει τις επιταγές της μοίρας?» Έτσι καταδικά αμέσως από τον πύργο μου. «Σας ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση». «Ασφαλώς, ασφαλώς», είπε ο Ντάμπλντορ με μάτια που σπίθιζαν. «Να σου προσφέρω κάθισμα». Και με αυτά τα λόγια τραβάει το ραβδί του και το τίνει προς μια καρέκλα. Αμέσως η καρέκλα σηκώνεται στον αέρα, περιστρέφεται για λίγο και προσγειώνεται με γδούπο ανάμεσα στον καθηγητή Σνέιπ και την καθηγήτρια Μαγκόναγκαλ. Όμως η καθηγήτρια Τρελόνη δεν κάθισε. Τα πελώρια μάτια της άρχιζαν να περιεργάζονται το τραπέζι. Ξαφνικά της ξέφυγε ένα πνιχτό επιφώνημα. «Δεν θα τολμούσα, κύριε Δευθύντα. Αν καθίσω στο τραπέζι θα γίνουμε 13. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη γρουσουζιά. Ποτέ μην ξεχνάτε πως όταν κάθονται 13 στο τραπέζι, αυτός που σηκώνεται πρώτος θα πεθάνει και πρώτος».
θα το διακινδυνεύσουμε σύμβουλα, είπε εκνευρισμένη η καθηγήτρια Μαγκόναγκαλ. Κάθισε, σε παρακαλώ. Θα παγώσει η γαλοπούλα. Καθηγήτρια τρελώνει, δίστασε για μια στιγμή, αλλά στη συνέχεια κάθισε στην καρέκλα με μάτια κλειστά και χείλες σφιγμένα. Λες και περίμενε ότι θα έπεφτε κάποιος κεραυνός στο τραπέζι. Η καθηγήτρια Μαγκόναγκαλ σερβιρίστηκε από την πλησιέστερη σουπιέρα. Πατσά, σίβυλα. Η καθηγήτρια τρελώνει την ανόησε. Άνοιξε πάλι τα μάτια, κοίταξε γύρω της και είπε: «Μα πού είναι ο καθηγητής Λούπιν?» «Δυστυχώς, αρρώστησε πάλι ο καημένος», είπε ο Ντάμπλντορ και έκανε νόημα σε όλους να αρχίσουν να σερβίρονται. «Είχε την ατυχία να αρρωστήσει ανήμερα των Χριστουγέννων». «Εσύ όμως το ήξερες, έτσι, Σίβυλα?» σχολίασε η καθηγήτρια Μαγκόναγκαλ ανασηκώνοντας το φρύδι της. Η τρελόνη έριξε ένα παγερό βλέμμα στη Μαγκόναγκαλ. «Ασφαλώς, Μινέρβα», είπε ήρεμα, «αλλά δεν μου αρέσει να κάνω επίδειξη των γνώσεών μου. Πολλές φορές φέρομαι σαν να μην διαθέτω το εσωτερικό μάτι για να μην αναστατώνω τους άλλους». «Α, έτσι εξηγούνται όλα», είπε ειρωνικά η καθηγήτρια Μαγκόναγκαλ. Ξάφνου η φωνή της καθηγήτριας Τρελώνη έχασε το μυστηριώδη τόνο της. «Αν θες να ξέρεις, Μινέρβα, έχω προβλέψει ότι ο καημένος ο καθηγητής Λούπιν θα φύγει σύντομα από κοντά μας. Πρέπει να το ξέρει και ο ίδιος ότι δεν έχει πολύ χρόνο. Όταν προσφέρθηκα να δω το μέλλον του στην κρυστάλλινη σφαίρα, το βάλε στα πόδια». «Για φαντάσου», είπε ξερά η καθηγήτρια Μαγκόναγκαλ. «Αμφιβάλλω αν ο Λούπιν διατρέχει άμεσο κίνδυνο», είπε ο Ντάμπλντορ και φάτα, αλλά με ελαφρώς υψωμένη τη φωνή, πράγμα που έβαλε τέλος στη συζήτηση των δύο καθηγητριών. «Σέβερους, του έφτιαξες το φίλτρο?» «Μάλιστα, κύριε Διευθυντά», είπε ο Σνέιπ. «Ωραία», είπε ο Ντάμπλντορ. «Τότε σε λίγες μέρες θα είναι περδίκη. Ντέρεκ, δοκίμασες αυτά τα λουκάνικα? Είναι καταπληκτικά». Ο πρωτοετής κοκκίνησε σαν παπαρούνα όταν ο διευθυντής του απίθυνε τον λόγο και πήρε την πιατέλα με χέρια που έτρεμα. Είναι τα παιδιά που δεν έχουν πάει στα σπίτια τους τα Χριστούγεννα. Η καθηγήτρια Τρελώνη συμπεριφέρθηκε στη συνέχεια σχεδόν φυσιολογικά σε όλη τη διάρκεια του χριστουγεννιάτικου γεύματος, το οποίο τελείωσε 2 ώρες αργότερα. Ο Χάρη και ο Ρον, φουσκωμένοι από το πολύ φαγητό και φορώντας ακόμα τα γιορτινά καπέλα τους, σηκώθηκαν πρώτοι από το τραπέζι. Η καθηγήτρια Τρελώνη έβγαλε μία στριγκλιά. «Καλά μου, παιδιά. Ποιος από τους δύο σηκώθηκε πρώτος? Ποιος?» «Δεν ξέρω», είπε ο Ρον κοιτώντας νευρικά το Χάρη. «Δεν νομίζω ότι έχει σημασία», είπε ψυχρά η καθηγήτρια Μαγκόναγκαλ, «εκτός κι αν έξω από την πόρτα περιμένει κανένας ψυχοπαθής με τσεκούρι αποφασισμένος να πετσοκόψει τον πρώτο που θα βγει». Αυτά τα είπε Μαγκόναγκαλ. Ακόμα και ο Ρον γέλασε. Η καθηγήτρια Τρελώνη πήρε ένα θυγμένο ύφος. «Θα έρθεις», είπε ο Χάρης στην Ερμιόνη. «Όχι, θέλω να πω κάτι στην καθηγήτρια Μαγκόναγκαλ». «Προφανώς θέλει να τη ρωτήσει αν μπορεί να πάρει και άλλα μαθήματα», είπε με ένα χασμουριτό Ρον, καθώς έβγαινα στο χολ, όπου βεβαίως δεν υπήρχε κανένας ψυχοπαθής με τσεκούρι. Όταν έφτασαν στο άνοιγμα του πορτρέτου, βρήκαν τον Σερ Κάντογκαν να απολαμβάνει το χριστουγεννιάτικο γεύμα του με 2-3 καλόγερους, μερικούς παλιούς διευθυντές του Hogwarts και το χοντρό του πόνι. Τα φαντάσματα είναι αυτά, έτσι. Σήκωσε την προμετωπίδα του κράνους του και τους χαιρέτησε κραδένοντας ένα κανάτι με υδρόμελο. «Καλά, Χριστούγεννα, το σύνθημα καταραμένο σκορβούτο», είπε ο Ρον. «Καλά να πάθετε, κύριοι», βρυχήθηκε ο Σερ Κάντογκαν και το πορτρέτο ανασηκώθηκε. Έπως.
Χάρη πήρε γραμμή στο δωμάτιό του, πήρε την αστραπή και την εργαλειοθήκη που του είχε δωρήσει η Ερμιόνη στα γενέθλιά του, τα κατέβασα στην αίθουσα αναψυχής και προσπάθησε να βρει κάτι να κάνει με την αστραπή. Όμως δεν υπήρχαν στραβά κλαδάκια να τα κλαδέψει και η λαβή ήταν τόσο αστραφτερή που δεν είχε νόημα να τη γυαλίσει. Άρχισε λοιπόν να τη θαυμάζει, παρέα με το Ρον. Κάποια στιγμή η πόρτα της αίθουσας αναψυχής άνοιξε και μπήκε μέσα η Ερμιόνη. Τη συνόδευε η καθηγήτρια Μαγκόνεγκαλ. Αν και η καθηγήτρια Μαγκόνεγκαλ ήταν διευθύντρια του κοιτώνα του Γκρίφιντορ, ο Χάρη την είχε δει μόνο μία φορά στην αίθουσα αναψυχής τα 2 χρόνια που είχε φοιτήσει στο Hogwarts, και αυτό για να κάνει μία πολύ σοβαρή ανακοίνωση. Τα 2 αγόρια την κοίταξαν απορριμμένα. Η Ερμιόνη τους προσπέρασε, κάθισε πίσω τους, άνοιξε ένα βιβλίο και έκρυψε το πρόσωπό της πίσω του. Κλασική Ερμιόνη είναι αυτή. Αυτή είναι η κίνηση κλασικής Ερμιόνης, να ξέρεις. Σε ένα λεπτό πιω λίγο καφέ. Ωραία. Ώστε αυτό είναι, είπε η καθηγήτρια, η οποία πλησίαζε το Χάρι και το Ρον και άρχισε να περιεργάζεται το σκουπόξυλο. Η Δεσποινής Γκρέιντζερ με πληροφόρησε ότι σου έστειλαν ένα σκουπόξυλο, Πότερ. Ο Χάρι και ο Ρον γύρισαν και κοίταξαν την Ερμιόνη. Δεν είδαν παρά το μέτωπό της, έτσι όπως ήταν κρυμμένη πίσω από το βιβλίο. Είχε κοκκινήσει. Άσε που κρατούσε το βιβλίο ανάποδα. Επιτρέπετε, τον ρώτησε η καθηγήτρια Μαγκόνεγκαλ και πήρε την αστραπή από τα χέρια τους. Η αστραπή είναι το σκουπόξυλο, έτσι. Χωρίς να περιμένει απάντηση. Την εξέτασε προσεκτικά από την κορυφή ως την ουρά. Και δεν είχε κάρτα, Πότερ. Ούτε κάποιο σημείωμα, κάποιο μήνυμα. Όχι. «Μάλιστα», είπε η καθηγήτρια Μαγκόνεγκαλ. «Δυστυχώς, Χάρη, είμαι αναγκασμένη να σου το πάρω». «Τι?», πετάχθηκε όρθιος ο Χάρη. «Γιατί?». «Πρέπει να το εξετάσουμε για να βεβαιωθούμε πως δεν είναι δεμένο με κακά μάγια», είπε η καθηγήτρια Μαγκόνεγκαλ. «Βεβαίως, εγώ δεν είμαι ειδική, αλλά η κυρία Χούτς και ο καθηγητής Φλίτουικ θα το κάνουν φίλο και φτερό». «Φίλο και φτερό», επανέλαβε ο Ρον, λες και δεν πίστευε στα αυτιά του. «Δεν θα χρειαστούν παρά μερικές εβδομάδες», είπε η καθηγήτρια Μαγκόνεγκαλ. «Τελεία. Θα σου το επιστρέψουμε μόλις βεβαιωθούμε ότι είναι ακίνδυνο». «Μα δεν έχει τίποτα», είπε ο Χάρη με φωνή που έτρεμε. «Ειλικρινά, κυρία. Αν δεν πετάξεις πρώτα με αυτό, Πότερ», είπε ήρεμα η καθηγήτρια Μαγκόνεγκαλ, «δεν μπορείς να ξέρεις. Αλλά αυτό αποκλείεται μέχρι να βεβαιωθούμε πως είναι απολύτως ασφαλές. Θα σε ενημερώσω σχετικά». Και χωρίς άλλα λόγια, έκανε μεταβολή και έφυγε από την αίθουσα αναψυχής με την αστραπή στα χέρια της. Του πήρε το σκουπόξυλο. Ο Χάρη είχε μείνει σαν στήλη άλατος. Στα χέρια του κρατούσε ακόμη το βερνίκι άριστης ποιότητας που του είχε δώσει η Ερμιόνη, που του είχε δωρήσει η Ερμιόνη. Ο Ρόν δεν έχασε χρόνο και στράφηκε αμέσως στην Ερμιόνη. «Γιατί πήγες και τόπες στη Μαγκόνεγκαλ?» Η Ερμιόνη άφησε το βιβλίο. Ήταν ακόμη κατακόκκινη. Παρ' όλα αυτά σηκώθηκε και στάθηκε θαρτά μπροστά στο Ρόν. «Διότι πιστεύω», και η καθηγήτρια Μαγκόνεγκαλ συμφωνεί μαζί μου, «ότι το σκουπόξυλο αυτό το έστειλε ο Σίριος Μπλακ». Ρε την Ερμιόνη, έχει και θεωρίες για το σκουπόξυλο. Λοιπόν, έχουν μείνει κάποια παιδιά από το Raid που ήρθαν για πρώτη φορά στο κανάλι, δεν ξέρω αν μπορούν να μου γράψουν κάτι για το σημερινό stream, πώς τους φάνηκε.
Λοιπόν, το επόμενο κεφάλαιο είναι... Ναι, 16 σελίδες. Θα μπορούσαμε να το διαβάσουμε. Γιατί όχι. Ψήνομαι. Ψήνομαι. Εσείς τι λέτε, να συνεχίσουμε? Έχετε χαλαρώσει τώρα. Σας βλέπω. Σας διαισθάνομαι. Λοιπόν, πάμε και για το επόμενο κεφάλαιο. Και ο Θεός βοηθός. Λοιπόν, κεφάλαιο 12. Κάτσε το τσεκάρω. Ναι, 12. Κεφάλαιο 12. Ο προστάτης. Ο Χάρη ήξερε πως η Ερμιόν είχε τις καλύτερες προθέσεις, αλλά δεν έπαβε να είναι θυμωμένος μαζί της. Είχε δικό του για λίγες ώρες το καλύτερο σκουπόξυλο του κόσμου και τώρα, εξαιτίας της, δεν ήξερε αν θα το ξανάβλεπε ποτέ του. Ήταν βέβαιος ότι η αστραπή δεν είχε κανένα πρόβλημα. Αλλά ποιος ξέρει σε τι κατάσταση θα του την επέστρεφαν αφού θα την είχαν υποβάλει σε ένα σωρό εξετάσεις. Αλλά και ο Ρον ήταν έξω φρενών με την Ερμιόνη. Κατά τη γνώμη του, η αποσυναρμολόγηση μιας ολοκένουργιας αστραπής ήταν αναμφισβήτητα μια εγκληματική πράξη. Η Ερμιόνη, η οποία πίστευε ακράδαντα ότι είχε κάνει το σωστό, άρχισε να αποφεύγει την αίθουσα αναψυχής του Γκρίφιντορ. Ο Χάρη και ο Ρον υπέθεταν πως περνούσε τις ώρες της στη βιβλιοθήκη και αποφάσισαν να την αφήσουν ήσυχη. Έτσι, χάρηκαν ιδιαίτερα όταν λίγο μετά την πρωτοχρονιά επέστρεψαν στο σχολείο και οι υπόλοιποι συμμαθητές τους και η αίθουσα αναψυχής του Γκρίφιντορ γέμισε πάλι παιδιά και φασάρια. Ο Γόντι ήρθε και βρήκε το Χάρη το βράδυ πριν να αρχίσουν τα μαθήματα. «Πέρασες καλά στις γιορτές?» τον ρώτησε και μετά, χωρίς να περιμένει απάντηση, χαμήλωσε τη φωνή του και είπε: «Σκέφτηκα πολύ τα Χριστούγεννα, Χάρη. Ξέρεις, μετά το τελευταίο μάτς, αν οι παράφρονες έρθουν και στο επόμενο, θέλω να πω, δεν έχουμε τα περιθώρια να... Καταλαβαίνεις?» Σταμάτησε να μιλάει. Ήταν αμήχανος. «Προσπαθώ να λύσω το πρόβλημα», τον βεβαίωσε βιαστικά ο Χάρη. «Ο καθηγητής Λούπιν μου υποσχέθηκε ότι θα μου δείξει πώς να τα καταφέρνω με τους παράφρονες. Αρχίζουμε μαθήματα αυτή τη βδομάδα. Είπε πως μετά τις γιορτές θα έχει χρόνο». «Α», έκανε ο Γουτ και το πρόσωπό του ξαστέρωσε. «Αν είναι έτσι, δεν θέλω να σε χάσω, Χάρη. Είσαι ο καλύτερος ανιχνευτής που είχα ποτέ μου. Παρήγγειλες καινούριο σκουπόξυλο?» «Όχι», είπε ο Χάρη. «Τι, βιάσου. Δεν είναι δυνατόν να αγωνιστείς εναντίον του Ravenclaw με τον διάτοντα αστέρα?» Τότε ο Ρον πετάχτηκε και είπε: «Του χάρισα μια αστραπή τα Χριστούγεννα». «Αστραπή? Σοβαρά? Αληθινή αστραπή?» «Μην εξάπτεσαι, Όλιβερ», είπε σκυθροπά ο Χάρη. «Δεν την έχω πια. Κατασχέθηκε». Και του εξήγησε πως η αστραπή ήταν τώρα στα χέρια της Χούτς και του Φλίτουικ και υποβάλλονταν σε εξονυχιστικές εξετάσεις, μήπως ήταν δεμένη με κακά μάγια. «Κακά μάγια? Από πού και σπου?» «Εξαιτίας του Σίριου Μπλακ», είπε κουρασμένο Χάρη. «Υποτίθεται ότι με έχει βάλει στο μάτι. Η Μαγκόναγκαλ υποπτεύεται ότι μου την έστειλε αυτός». Ο Όλιβερ προσποιήθηκε ότι αγνοεί πως ο περιβόητος εγκληματίας είχε βάλει στο μάτι τον ανιχνευτή του και του είπε: «Μα είναι αδύνατο να την αγόρασε ο Μπλακ. Είναι καταζητούμενος και κρύβεται. Τον ψάχνει όλος ο κόσμος. Το φαντάζεσαι να μπαίνει στο μαγαζί και να ζητά ένα σκουπόξυλο?» «Το ξέρω», είπε ο Χάρη. «Αλλά η Μαγκόναγκαλ δήλωσε ότι θα την κάνει φίλο και φτερό».
Ah, nein, bro. You have a cool, soft voice. I wish I understand the language. Thank you very much, my friend, bro. Sorry for that. Thank you very much for being here, my friend. Thank you very much for your kind words. Yes. Oh. Kafrisa. We are reading the third book of Harry Potter, Harry Potter and the Prisoner of Azkaban. But unfortunately, it's in Greek language because we are the first and only ASMR stream, live stream, in Twitch and in other platforms, and now we're the only one ASMR stream in Greek language. Stay here to relax. Καλησπέρα, καλό κορίτσι. Πάμε λίγο. Να ξέρεις. Ο πρώτος που χαλαρώνει όταν γίνεται σε μάρινο stream. Stay here to relax. Το ξέρω, είπε ο Χάρη, αλλά η Μαγκόναγκαλ δήλωσε ότι θα την κάνει φίλο και φτερό. Ο Γουντ έχασε το χρώμα του. Θα πάω να της μιλήσω, Χάρη, υποσχέθηκε. Θα τη λογικέψω. Μια αγνήσια αστραπή στην ομάδα μας. Η Μαγκόναγκαλ θέλει όσο και εμείς να νικήσει τον Γκρίφιντορ. Θα τη λογικέψω. Μια αστραπή. Τα έχει παίξει. Τα μαθήματα άρχισαν την άλλη μέρα. Το τελευταίο πράγμα που ήθελαν τα παιδιά εκείνο το παγερό πρωινό του Γενάρη ήταν να περάσουν 2 ώρες στο ύπαιθρο, αλλά ο Χάγκριτ είχε ετοιμάσει μια μεγάλη φωτιά γεμάτη σαλαμάνδρες για να τους διασκεδάσει. Έτσι έκαναν ένα ασυνήθιστα ευχάριστο μάθημα, συγκεντρώνοντας κλαδιά και φύλλα για να τροφοδοτούν τη φωτιά, ενώ οι σαύρες, οι οποίες λάτρευαν τις φλόγες, έτρεχαν πάνω κάτω στα πυρωμένα κούτσουρα. Αντιθέτως, το πρώτο μάθημα μαντικής μετά τα Χριστούγεννα ήταν λιγότερο δυσκεδαστικό. Η καθηγήτρια Τρελόνη άρχισε να τους διδάσκει χειρομαντία. Μάλιστα, πληροφόρησε το Χάρη πως είχε την κοντύτερη γραμμή ζωής που είχε δει ποτέ της σε άνθρωπο. Παρ' όλα αυτά ο Χάρη δεν πτωήθηκε. Ένας από τους λόγους, ίσως ο κυριότερος, ήταν ότι περίμενε με μεγάλη ανυπομονησία το μάθημα της άμυνας εναντίον των σκοτεινών τεχνών. «Α, ναι», είπε ο Λούπιν όταν ο Χάρη του θύμισε την υπόσχεσή του στο τέλος του μαθήματος. «Για να δούμε, μπορείς την Πέμπτη στις 8 το βράδυ». Νομίζω ότι η αίθουσα που κάνει τη ιστορία της μαγείας είναι αρκετά ευρύχωρη για το σκοπό μας. Πρέπει να σκεφτώ καλά πώς θα κάνουμε το μάθημα. Δεν μπορούμε να μπάσουμε στο κάστρο αληθινό παράφρονα για εξάσκηση. Ακόμα φέρεται άρρωστος, σχολίασε ο Ρον στο Χάρι ενώ πήγαινα στην τραπεζαρία. Για τον Λούπιν του λέει. Από τι λες να πάσχει? Κάποιος ξεφύσηξε εκνευρισμένος πίσω τους. Ήταν η Ερμιόνη, η οποία καθόταν μπροστά από μια πανοπλία και τακτοποιούσε τα βιβλία της στη σάκα της. Η σάκα της ξεχύλιζε από βιβλία με αποτέλεσμα να μην μπορεί να την κλείσει. «Γιατί ξεφυσάς?» τη ρώτησε θυμωμένος ο Ρόν. «Τίποτα», είπε υπεροπτικά η Ερμιόνη και έβαλε τη σάκα της στον νόμο της. «Πώς τίποτα», είπε ο Ρόν. «Αναρωτιόμουν από τι πάσχει ο Λούπιν και εσύ...» «Μα δεν είναι ολοφάνερο», είπε η Ερμιόνη με εκείνο το εξοργιστικό ύφος του παντογνώστη. «Αν δεν θέλεις να μας πεις, δεν πειράζει», απάντησε κοφτά ο Ρόν. «Ωραία», είπε παγερά η Ερμιόνη και έφυγε.
Τι σκηνικά είναι αυτά, Θεέ μου, είναι τρελοκομεία αυτά τα δύο παιδιά. Δε ξέρει, είπε ο Ρον στο Χάρι και την κοίταζε που έφευγε. Απλώς προσπαθεί να μας πιάσει κουβέντα. Την Πέμπτη στις 8 το βράδυ, ο Χάρι έφυγε από την αίθουσα αναψυχής του Γκρίφιντορ για να πάει στην αίθουσα που έκαναν ιστορία της μαγείας. Η αίθουσα ήταν έρημη και σκοτεινή όταν έφτασε, αλλά άναψε τις λάμπες με το ραβδί του. Μετά από 5 λεπτά εμφανίστηκε και ο καθηγητής Λούπι. Κρατούσε στα χέρια του μια μεγάλη κούτα την οποία ακούμπησε πάνω στην έδρα του καθηγητή Μπίνς. «Τι είναι?» τον ρώτησε ο Χάρι. «Ένα Μπόγκαρντ», απάντησε ο Λούπιν και έβγαλε το μανδύα του. «Έψαξα όλο το κάστρο και ευτυχώς βρήκα ένα στην αρχαιοθήκη του Φίλτς. Είναι το καλύτερο υποκατάστατο ενός πραγματικού παράφρονα. Θα μεταμορφωθεί σε παράφρονα μόλις σε δει και έτσι θα εξασκηθούμε μαζί του. Όταν δεν θα το χρησιμοποιούμε, θα το φυλάω στο γραφείο μου. Υπάρχει ένα ντουλάπι κάτω από το γραφείο μου, όπου θα του αρέσει». «Εντάξει», είπε ο Χάρι, προσπαθώντας να κρύψει το φόβο του και να δείξει ότι χαιρόταν που ο Λούπιν είχε βρει ένα τόσο καλό υποκατάστατο παράφρονο. Λοιπόν, ο καθηγητής Λούπιν έβγαλε το ραβδί του και έκανε νόημα στο Χάρι να κάνει το ίδιο. «Το ξόρκι που θα σου διδάξω τώρα είναι εξαιρετικά προηγμένο. Είναι πολύ ανώτερο από τα ξόρκια της κοινής μαγείας. Λέγεται ξόρκι του προστάτη». «Πώς λειτουργεί?» ρώτησε νευρικά ο Χάρι. «Αν πιάσει, δημιουργεί ένα προστάτη», είπε ο Λούπιν. «Δηλαδή, ένα είδος αντιπαράφρονα. Φαντάσου ένα σωματοφύλακα που θα στέκεται σαν ασπίδα ανάμεσα σε σένα και τον παράφρονα». Ο Χάρι φαντάστηκε τον εαυτό του ζαρωμένο πίσω από μια μορφή με τις διαστάσεις του Χάγκριτ, η οποία θα κρατάει στα χέρια του ένα μεγάλο ρόπαλο. Ο καθηγητής Λούπιν συνέχισε. «Ο προστάτης είναι μια μορφή θετικής ενέργειας, μια προβολή των στοιχείων εκείνων από τα οποία τρέφει το παράφρον. Ελπίδα, ευτυχία, ένστικτο αυτοσυντήρησης, αλλά δεν μπορεί να νιώσει απελπισία όπως οι πραγματικοί άνθρωποι. Έτσι, ο παράφρον δεν μπορεί να το επηρεάσει. Αλλά πρέπει να σε προειδοποιήσω, Χάρη, ότι το ξόρκι αυτό είναι πολύ προηγμένο για σένα. Δυσκολεύονται να το εκτελέσουν ακόμα και οι διπλωματούχοι μάγοι». «Τι μορφή έχει ο προστάτης?» ρώτησε με περιέργεια ο Χάρη. «Κάθε προστάτης είναι διαφορετική, ανάλογα με το μάγο που τον έπλασε. Και πώς πλάθεται?» «Με ένα ειδικό ξόρκι που λειτουργεί μόνο αν σκεφτείς με όλη τη δύναμη του μυαλού σου μια ευτυχισμένη στιγμή της ζωής σου. Να πιούμε λίγο νερό για να μην μας πιάσουν τα κλάματα. Μισό λεπτό, έρχομαι σε 10 δευτερόλεπτα». Λοιπόν, συνεχίζουμε. Για να δούμε. Έχασα τη σελίδα. Α, τη βρήκα. Οκ, πανικοβλήθηκα για λίγο. Ο Χάρι προσπάθησε να βρει μια ευτυχισμένη ανάμνηση. Σίγουρα δεν είχε καμία από το σπίτι των Ντάρσλι. Τελικά καταστάλαξε σε μια
Η πρώτη φορά που είχε ανέβει σε μαγικό σκουπόξυλο. Εντάξει, είπε, προσπαθώντας να ξαναζήσει με το νου του όσο πιο έντονα μπορούσε το υπέροχο συνέστημα της πτήσης, το χαρούμενο φτερούγισμα στο στομάχι. Το ξόρκι είναι το εξής. Είπε ο Λούπιν και ξερόβηξε. «Καλό το μπροστάτι!» «Καλό το μπροστάτι!» επανέλαβε ο Χάρη μέσα από τα δόντια του. «Καλό το μπροστάτι!» «Συγκέντρωσες το μυαλό σου στην ευτυχισμένη στιγμή?» «Ναι», είπε ο Χάρη και συγκεντρώθηκε με όλη του τη δύναμη στην πρώτη του πτήση με σκουπόξυλο. «Καλό το μπροστάτι, καλό το μπροστάτι. Συγγνώμη, καλό το μπροστάτι, καλό το μπροστάτι.» Ξαφνού κάτι ξεπετάχτηκε από τη μύτη του ραβδιού του, κάτι σαν ασημένιος αχνός. «Το είδατε?» φώναξε ενθουσιασμένος ο Χάρη. «Κάτι γίνεται?» «Πολύ καλά», είπε με ένα χαμογελό Λούπιν. «Λοιπόν, έτοιμος να αντιμετωπίσεις τον παράφρονα?» «Ναι», είπε ο Χάρη, σφίγγοντας το ραβδί του, ενώ προχωρούσε προς τη μέση της έρημης αίθουσας. Προσπάθησε να σκέφτεται μόνο την πρώτη του πτήση με σκουπόξυλο, αλλά κάτι τον εμπόδιζε. Από στιγμή σε στιγμή θα άκουγε πάλι τη μητέρα του. Αλλά δεν έπρεπε να το σκέφτεται. Θα την άκουγε και δεν ήθελε να την ακούσει, ή μήπως ήθελε. Ο Λούπιν έπιασε το καπάκι της σκούτας και το σήκωσε. Από μέσα ανασηκώθηκε αργά-αργά ένας παράφρον. Ο Χάρη έβλεπε καθαρά το κουκουλοφορεμένο πρόσωπό του να τον κοιτάει επίμονα, ενώ το γλοιώδες και σαπισμένο χέρι του κρατούσε το μανδύα του. Οι λάμπες της αίθουσας τρεμούλιασαν και έσβησαν. Ο παράφρον βγήκε από την κούτα και βάδισε αθόρυβα προς το Χάρη, παίρνοντας μια βαθιά ανάσα ολόιδια με ρόγχο. Ένα κύμα ψύχους περώνιασε τον Χάρη. «Καλό τον μπροστάτη», κράβασε ο Χάρη. «Καλό τον μπροστάτη, καλό!» Αλλά η αίθουσα και ο παράφρον άρχισαν να χάνονται από τα μάτια του. Ο Χάρη ένιωσε να βουλιάζει πάλι μέσα σε μια πηχτή λευκή ομίχλη. Άκουγε τη φωνή της μητέρας το δυνατότερα από ποτέ. Η φωνή της του τριβέλιζε τα αυτιά. «Όχι το Χάρη, όχι το Χάρη, σε παρακαλώ, θα κάνω τι μου ζητήσεις.» «Κάνε στην άκρη, ανόητη», άκουσε ο Χάρη μέσα στο μυαλό του να λέει στη μητέρα του μια βαριά και βραχνή φωνή. «Χάρη!» Ο Χάρη συνήλθε απότομα. Ήταν πεσμένος φαρδής πλατή στο πάτωμα. Οι λάμπες της αίθουσας είχαν ανάψει πάλι. Δεν χρειάστηκε να ρωτήσει τι είχε γίνει. «Συγγνώμη», ψέλησε και ανακάθισε. Ένιωθε τον κρύο υδρότα να κυλά κάτω από τα γυαλιά του. «Είσαι καλά?» τον ρώτησε ο Λούπιν. «Ναι», απάντησε ο Χάρη και σύρθηκε κοντά σε ένα θρανίο και ακούμπησε πάνω του. «Ορίστε», του είπε ο Λούπιν και του έδωσε ένα σοκολατένιο βάτραχο. «Φάτο πριν συνεχίσουμε.» «Δεν περίμενα να το πετύχεις με την πρώτη. Απέναντίας θα πέφτα από τα σύννεφα αν τα κατάφερνες.» «Αυτή τη φορά ήταν ακόμα χειρότερα», μουρμούρισε ο Χάρη δαγκώνοντας το κεφάλι του σοκολατένιου βατράχου. «Την άκουσα δυνατότερα από κάθε άλλη φορά, και εκείνον, τον Βόλτεμορτ.» Ο Λούπιν ήταν πιο χλωμός από το συνηθισμένο. «Χάρη, αν δεν θες να συνεχίσουμε, σε καταλαβαίνω.» «Θέλω», δήλωσε με πάθος ο Χάρη και μπουκώθηκε με την υπόλοιπη σοκολάτα. «Πρέπει. Αν εμφανιστούν οι παράφρονες στο μάτς με το Ravenclaw, δεν με παίρνει να πέσω πάλι από το σκουπόξυλό μου. Αν χάσουμε και αυτόν τον αγώνα, χάνουμε το κύπελο.» «Καλά λοιπόν», είπε ο Λούπιν. «Μήπως θέλεις να διαλέξεις μια άλλη ευτυχισμένη ανάμνηση?» «Αυτή δεν αποδείχθηκε
ιδιαίτερα ισχυρή. Για δούμε. Ε, 10 σελίδες έχει. Πάμε λίγο. 10 more pages. Ο Χάρη έστυψε το μυαλό του. Διάλεξε μια ανάμνηση από την περσινή χρονιά όταν το Γκρίφιντορ κέρδισε το σχολικό πρωτάθλημα Quidditch. Η χαρά του τότε ήταν πολύ μεγάλη. Προσπάθησε να την ξανασχηματίσει στο μυαλό του. Όταν ένιωσε ότι ήταν έτοιμος, άρπαξε το ραβδί του και πήρε θέση στο κέντρο της αίθουσας. «Έτοιμος», τον ρώτησε ο Λούπιν και έπιασε το καπάκι της κούτας. «Έτοιμος», είπε ο Χάρη και άρχισε να ανακαλεί στο μυαλό του τις ευτυχισμένες στιγμές μετά την νίκη του Γκρίφιντορ, ενώ ταυτόχρονα έδιωχνε τις δυσάρεστες σκέψεις για αυτό που θα συνέβαινε όταν θα άνοιγε το κουτί. «Τώρα», φώναξε ο Λούπιν και άνοιξε το καπάκι. Η αίθουσα πάγωσε και σκοτίνιασε για άλλη μια φορά. Ο παράφρον προχώρησε μπροστά ανασένοντας βαριά. Άπλωσε το γλοιώδες χέρι του προς τον Χάρη. «Καλό τον προστάτη», φώναξε ο Χάρη. «Καλό τον προστάτη, καλό τον προ...» Μια λευκή ομίχλη θόλωσε τις αισθήσεις του. Μπροστά του άρχισαν να κινούνται κάτι μεγάλα και συγκεχημένα σχήματα. Ύστερα άκουσε μια άγνωστη αντρική φωνή να φωνάζει πανικόβλητη. «Λίλη, πάρε το Χάρη και φύγε, ήρθε, φύγε, τρέξε, θα τον καθυστερήσω όσο μπορώ». Κάποιος βγήκε από ένα δωμάτιο, μια πόρτα άνοιξε με πάταγο και ύστερα ακούστηκε ένα διαπεραστικό γέλιο. «Ξύπνα Χάρη, ξύπνα». Ο Λούπιν τον χαστούκιζε στο πρόσωπο. Αυτή τη φορά θα πρέπει να πέρασε τουλάχιστον ένα λεπτό μέχρι ο Χάρη να καταλάβει γιατί κοιτόταν και πάλι φαρετής πλατής στο σκονισμένο πάτωμα της αίθουσας. «Άκουσα τον μπαμπά μου», τράβλησε. «Είναι η πρώτη φορά που τον ακούω. Προσπάθησε να αντιμετωπίσει μόνος του τον Voldemort για να δώσει την ευκαιρία στη μαμά μου να γλιτώσει». Και να μιλούσε, συνειδητοποίησε ότι ο υδρότας στο πρόσωπό του ανακατευόταν με τα δάκρυα. Έσκεψε όσο περισσότερο μπορούσε το κεφάλι του και σκούπισε τα δάκρυά του στο μανδύα του, προσποιούμενος ότι δένει τα κορδόνια των παπουτσιών του για να μην τον καταλάβει ο Λούπιν. «Άκουσε τον Τζέιμς?», τον ρώτησε ο Λούπιν με αλλοιωμένη φωνή. «Ναι», είπε ο Χάρη και σήκωσε το πρόσωπό του, το οποίο ήταν τώρα στεγνό από δάκρυα. «Ξέρατε τον μπαμπά μου?» «Ναι», είπε ο Λούπιν. «Είμαστε φίλοι στο Hogwarts. Και τα Χάρη, αρκετά για απόψε. Το ξέρω και αυτό. Είναι πολύ προηγμένο για εσένα. Ήταν λάθος μου να σε υποβάλω σε αυτή τη δοκιμασία». «Όχι», αναφώνησε ο Χάρη. Σηκώθηκε. «Θα προσπαθήσω άλλη μια φορά. Οι αναμνήσεις που σκέφτομαι δεν είναι τόσο ευτυχισμένες όσο πρέπει. Γι' αυτό και δεν πετυχαίνει το ξόρκι. Μισό λεπτό». Έστυψε το μυαλό του για να βρει μια πολύ, πολύ ευτυχισμένη στιγμή. Τόσο ευτυχισμένη ώστε το ξόρκι να πλάσει ένα δυνατό και αποτελεσματικό προστάτη. Και τη βρήκε. Ήταν η στιγμή που έμαθε ότι ήταν μάγος και ότι θα έφευγε από το σπίτι των Ντάρσλι για να πάει στο Hogwarts. Αν δεν ήταν αυτή η πιο ευτυχισμένη στιγμή του, τότε ποια ήταν? Πρόσεξε τι όμορφα που γράφει, πρόσεξε. Ο Χάρη συγκέντρωσε όλες τις σκέψεις του στα αισθήματα που ένιωθε όταν έμαθε ότι θα έφευγε από το σπίτι της οδού Πριβέτ. Όταν ένιωσε έτοιμος, σηκώθηκε και πάλι όρθιος και στάθηκε για άλλη μια φορά απέναντι από την κούτα. «Έτοιμος?», τον ρώτησε ο Λούπιν, ο οποίος είχε ένα ύφος σαν να το έκανε παρά τη θέλησή του. «Συγκεντρώθηκες καλά, εντάξει τώρα?» «Καλό τον προστάτη», φώναξε με βροντερή φωνή ο Χάρη. «Καλό τον προστάτη, καλό τον προστάτη».
τα ουρλιαχτά μέσα στο μυαλό του άρχισαν πάλι. Μόνο που αυτή τη φορά ήταν σαν να ακούγονταν από ένα ραδιοφωνικό σταθμό που έκανε παράστα. Μία χάνονταν και μία δυνάμωναν. Δεν έπαψε να βλέπει μπροστά του τον παράφρονο να τον πλησιάζει. Όμως, λίγο πριν τον αγγίξει, κοντοστάθηκε. Και εκείνη ακριβώς τη στιγμή, από τη μύτη του ραβδιού του Χάρη, ξεπετάχτηκε μία γιγάντια, ασημένια σκιά, η οποία άρχισε να αιωρείται ανάμεσα στο Χάρη και στον παράφρονα. Ο Χάρη, μόνο που ένιωθε τα γόνατά του λυμμένα, στεκόταν όρθιος και παρακολουθούσε τη σκηνή. Τώρα, για πόσο θα άντυχε ακόμα, αυτό δεν το ξέρα. «Ρεντίκολο», φώναξε ο Λούπιν και όρμησε μπροστά. Ακούστηκε ένας δυνατός κροτός και ο άειλος προστάτης του Χάρη ξαφανίστηκε μαζί με τον παράφρονα. Ο Χάρη ρίχτηκε εξουθενωμένο σε μια καρέκλα. Ένιωθε σαν να είχε τρέξει ένα ολόκληρο χιλιόμετρο. Μισό λεπτό. Ωραία, προχωράμε. Για να δούμε τη συνέχεια. Τα πόδια του έτρεμαν. Είδε με την άκρη του ματιού του τον καθηγητή Λούπιν να σμπρώχνει με το ραβδί του τον Μπόγκαρτ, το οποίο είχε μεταμορφωθεί πάλι σε μια σημαίνια σφαίρα μέσα στην κούτα. «Έξοχα», είπε ο Λούπιν και έτρεξε κοντά στο Χάρη. «Έξοχα, Χάρη, ήταν μια καλή αρχή. Μπορώ να δοκιμάσω άλλη μια φορά? Μόνο μία?» «Τώρα όχι», είπε αποφασιστικά ο Λούπιν. «Αρκετά για απόψε. Ορίστε». Και του έδωσε μια μεγάλη σοκολάτα από τις μελόχουφτες. «Να τη φας όλη, γιατί η κυρία Πόμφρι θα μου πιει το αίμα». «Την ίδια ώρα την ερχόμενη εβδομάδα?» «Κάνουν προπόνηση μια φορά την εβδομάδα». «Εντάξει», είπε ο Χάρη. Δάγκωσε τη σοκολάτα ενώ ταυτόχρονα κοίταζε το Λούπι να σβήνει τις λάμπες, οι οποίες είχαν ξανανάψει μετά την εξαφάνιση του παράφρονα. Από το μυαλό του πέρασε μία σκέψη. Για δούμε. «Κύριε καθηγητά», είπε, «αν γνωρίζατε τον μπαμπά μου θα πρέπει να ξέρετε και το Σύριο Μπλακ». Ο Λούπιν γύρισε με αργές κινήσεις προς το μέρος του. «Πώς ήρθε αυτή η ιδέα?» τον ρώτησε απότομα. «Ένα, ξέρω πως ήταν φίλοι στο Hogwarts». Τα σφιγμένα χαρακτηριστικά του Λούπιν σαν να χαλάρωσαν λίγο. «Ναι, τον ήξερα», απάντησε κοφτά. «Ή έτσι νόμιζα. Και τώρα καιρός να πηγαίνεις, Χάρη. Πέρασε η ώρα». Ο Χάρη βγήκε από την αίθουσα, προχώρησε στο διάδρομο, έστρεψε στη γωνία, τρύπωσε πίσω από μία πανοπλιά και κάθισε στη βάση της για να αποταλλιώσει τη σοκολάτα. Είχε μετανιώσει που ανέφερε στο Λούπιν τον Μπλακ, αφού ήταν φανερό πως ο Λούπιν δεν ήθελε να μιλά για αυτό το θέμα. Ύστερα, οι σκέψεις του πέταξαν πάλι στη μητέρα του και στον πατέρα του. Ένιωθε ένα παράξενο κενό μέσα του, παρόλο που είχε φάει τόση σοκολάτα. Αν και ήταν φρικτό να ακούει τις φωνές των γονιών του τις τελευταίες του στιγμές, παρόλα αυτά συνειδητοποίησε ότι ήταν η πρώτη φορά που τις άκουγε από τότε που ήταν μωρό. Επίσης, συνειδητοποίησε ότι αν ένα μέρος του εαυτού του ή και ολόκληρος εαυτός του λαχταρούσε να τους ξανακούσει, δεν θα κατάφερνε ποτέ να πλάσει με το ξόρκι ένα δυνατό προστάτη. «Είναι νεκρή», είπε αυστηρά στον εαυτό του. «Είναι νεκρή και με τον απόϊχο της φωνής τους δεν πρόκειται να τους ξαναφέρω πίσω. Πρέπει να συγκεντρωθώ αν θέλω να κερδίσουμε το κύπελλο του Quidditch». Για να δούμε. Το Ravenclaw έπαιξε με το Slytherin μία εβδομάδα μετά το τέλος των χριστουγεννιάτικων διακοπών. Το Slytherin νίκησε, αν και με πολύ μικρό σκορ. Ο Wood δήλωσε ότι αυτό το αποτέλεσμα ευνοούσε τον Gryffindor, το οποίο
αν κέρδισε το Ravenclaw θα παίρνει τη δεύτερη θέση. Οπα, sorry γι' αυτό. Έτσι αύξησε τον αριθμό των προπονήσεων σε 5 την εβδομάδα. Αυτό συν τα ιδιαίτερα μαθήματα με το looping, τα οποία ήταν πιο εξουθενωτικά από 6 προπονήσεις Quidditch μαζί, σήμαινε ότι ο Χάρη είχε μόνο ένα απόγευμα όλη την εβδομάδα για να διαβάσει τα μαθήματά του. Παρ' όλα αυτά έδειχνε πιο ξεκούραστος από τη Ερμιόνη, η οποία είχε λυγίσει από τα πολλά μαθήματα. Κάθε βράδυ ανεξαιρέτως, η Ερμιόνη έπιανε μία γωνιά στην αίθουσα αναψυχής του Γκρίφιντορ και κάμποσα τραπέζια για να πλώσει τα βιβλία της, τους χάρτες της αριθμολογίας, τα ευρετήρια των ρούνων, τα σχεδιαγράμματα των βαραίων υπτάμενων αντικειμένων των Μάγκλ και τους ατελείωτους φακέλους με τις σημειώσεις της. Δεν μιλούσε σε κανέναν και νευρίαζε όταν την διέκοπταν. «Μα πώς θα καταφέρνει?» μουρμούρισε ένα βράδυ ο Ρον στο Χάρι, καθώς ο Χάρι τελείωνε μια δύσκολη εργασία που τους είχε βάλει ο Σνέιπ σε σχέση με τα δηλητήρια που δεν αφήνουν ίχνη. Ο Χάρι σήκωσε το βλέμμα του από την εργασία του και κοίταξε την Ερμιόνη και ήταν κρυμμένη πίσω από μια μεγάλη στίβα βιβλία. «Τι καταφέρνει?» ρώτησε ο Χάρι τον Ρον. «Να παρακολουθεί όλα τα μαθήματά της», το απάντησε ο Ρόν. «Σήμερα το πρωί την άκουσα να μιλά με την καθηγήτρια Βέκτορ, την καθηγήτρια της αριθμολογίας. Συζητούσαν για το χθεσινό μάθημα. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να το παρακολουθούσε η Ερμιόνη, αφού ήταν μαζί μας, στο μάθημα της φροντίδας των μαγικών πλασμάτων. Επίσης, ο Έρνι Μακμίλαν μου είπε ότι δεν έχει χάσει κανένα μάθημα μαγκλολογίας, που είναι την ίδια ώρα που έχουμε μαντική, αλλά ούτε και σε αυτή έχει χάσει μάθημα». Ο Χάρη δεν είχε χρόνο εκείνη τη στιγμή να ασχοληθεί με το μυστήριο ορολόγιο πρόγραμμα της Ερμιόνης. Έπρεπε να τελειώσει την εργασία του Σνέιπ. Όμως, λίγα λεπτά αργότερα τον διέκοψαν πάλι. Αυτή τη φορά ο Γουντ. «Άσχημα νέα, Χάρη. Μόλις μίλησα στη Μαγκόναγκαλ για την αστραπή και τσατίστηκε μαζί μου. Είπε πως δεν έχω σωστές προτεραιότητες στη ζωή μου. Πιστεύει πως ενδιαφέρομαι περισσότερο για το κύπελο παρά για τη ζωή σου, επειδή της είπα πως δεν με νοιάζει αν θα πέσεις, αρκεί να πιάσεις πρώτα τη χρυσή μπάλα». Κούνησε δύσπιστα το κεφάλι του. «Έπρεπε να την άκουγες από μία μεριά τι φωνές μου βάλε. Λες και είπα κάτι φοβερό. Μετά τη ρώτησα πόσο θα κρατήσουν το σκουπόξυλο. Σούφρωσε το πρόσωπό του και μιμήθηκε τη φωνή της καθηγήτριας Μαγκόναγκαλ. «Όσο χρειαστεί, Γουντ. Νομίζω πως πρέπει να παραγγείλεις καινούριο, Χάρη. Υπάρχει ένα έντυπο παραγγελία στην τελευταία σελίδα του μαγικού σκουπόξυλου. Μπορείς να παραγγείλεις ένα σύννεφο 2001, σαν το Μαλφόι». «Εγώ δεν αγοράζω τα πράγματα που θεωρεί καλά ο Μαλφόι», δήλωσε ορθά κοφτά ο Χάρη. Πριν το καταλάβουν, ο Ιανουάριος έδωσε τη θέση του στο Φεβρουάριο, ο οποίος ήταν εξίσου παγερός. Το μάτς με το Ravenclaw πλησίαζε, αλλά ο Χάρη δεν είχε παραγγείλει ακόμα καινούριο σκουπόξυλο. Τώρα, μετά από κάθε μάθημα μεταμορφώσεων, ρωτούσε την καθηγήτρια Μαγκόναγκαλ αν υπήρχε κανένα νέο σχετικά με την αστραπή, ενώ ο Ρον στεκόταν όλο προσδοκία στο πλευρό του και η Ερμιόνη παίρνουσε βιαστικά κοιτώντας αλλού. «Thank you very much for the hug». Κάτσα μου, πότε έχει κενό? Δεν έχει κενό, έπρεπε να το κάνεις πριν το ρινί. Τι να σε κάνω τώρα? Κάτσα να διαβάσουμε μια σελίδα λάκωμα. «Όχι, Πότερ, δεν θα την επιστρέψουμε ακόμα», του είπε η καθηγήτρια Μαγκόναγκαλ τη 12η φορά που τη ρώτησε, πριν εκείνος προλάβει καν να ανοίξει το στόμα του. «Την ελέγξαμε για τις περισσότερες γνώστες κατάρες, αλλά ο καθηγητής Φλίτουικ φοβάται μήπως είναι δεμένη με το ξόρκι του εξφενδονισμού.
Θα σε ειδοποιήσω εγώ όταν τελειώσουν οι έλεγχοι. Τώρα πάψε, σε παρακαλώ να με ενοχλείς. Άντε, θα το κάνουμε τώρα. Ευχαριστούμε πολύ για τα redeem. Να είστε καλά.
Γιατί έτσι δεν σου αρέσει ο Χάρι Πότερ? Θα ακούσεις αναγκαστικά Χάρι Πότερ. Θα ακούσεις αναγκαστικά λογοτεχνία. Μετά, στο τέλος το κάνω αυτό. Θα κλείσουμε με Rain Stick τη βραδιά. Οπότε μείνε μέχρι το τέλος. Είναι πολύ απλό. Θέλεις να πεις ότι δεν είναι τέλειος ο Χάρι Πότερ έτσι όπως τον διηγούμαι εγώ? Μαλάκα, δεν με έχουν ξαναπροσβάλει έτσι τόσο στη ζωή μου. Απίστευτο, τον ξέρω λέει μωρέ το Χάρι Πότερ. Απίστευτη προσβολή. Δηλαδή θέλω να πω, είναι σαν να λες ότι δεν θα πάω να δω Άμλετ, ξέρω εγώ, γιατί το έχω ξαναδεί. Αφού είναι από άλλους ηθοποιούς. Δεν θα πάω να δω Αριστοφάνη, ξέρω εγώ, γιατί το έχω ξαναδεί. Τον έχω διαβάσει μάλλον, τον Αριστοφάνη. Αυτό θέλω να πω. Τροπή σου. Τροπή σου. Θα έπρεπε να... Θα έπρεπε να τρέπεσαι. Τροπή σου. Σου χρωστάω ένα Rain Stick. Οκ. Το βρήκαμε. Λοιπόν, αυτά θέλω να πω. Πιστεύω ότι έγινε κατανοητός. Περί τέχνης, θα μιλήσουμε κάποια στιγμή για τέχνη, μάλλον θα μιλήσουμε αύριο. Έλα αύριο για να τα πούμε όλα, διότι αύριο κλείνουμε 2 χρόνια μαλακία στο Twitch. Είναι πάρα πολύ απλό, το έχω βάλει και στο Instagram. Κάναμε follow στο Instagram, please drop a follow on Instagram if you want to view my lovely stories that I make almost every day. Unfortunately, they are in Greek. Yes. Oops. Που είχα μείνει, θα σου πω για τώρα, γιατί εδώ 1, 2, 3, 4, 5 σελίδες. Α, καλά είναι. Ναι ρε, μετά από 2 ώρες ASMR stream είναι πάρα πολύ κουραστικό, πίστεψε. Θα σε ειδοποιήσω εγώ όταν τελειώσουν οι έλεγχοι. Τώρα πάψε, σε παρακαλώ να με ενοχλείς. Εκεί μείναμε. Και σε να μην έφτανε αυτό, τα ιδιαίτερα μαθήματα με το looping δεν πήγαιναν και τόσο καλά. Καλά δεν είναι ο ήχος, για να δω. Μια χαρά. Μετά από αρκετές ώρες εξάσκησης, το μόνο που κατάφερνε ήταν να δημιουργεί ανάμεσα σε αυτόν και στον Bogart παράφρονα μια συγχυμένη, ασημένια σκιά. Αρκετοί μεν για να στέκεται σαν ασπίδα μεταξύ τους, αλλά όχι ικανή να απομακρύνει και να εξαφανίζει το μεταμορφωμένο Bogart. Το μόνο που έκανε σκιά ήταν να αιωρείται ανάμεσα στους δυο τους. Αυτό στράγγιζε από το χάρι κάθε εκμάδα,
κάθε ενεργητικότητα αφού την εξαντλούσε ολόκληρη στο να διατηρεί τη σκιά στη θέση της. Α, τώρα το πιάσα. Ο Χάρη ήταν θυμωμένος με τον εαυτό του και επιπλέον ένιωθε τύψεις για το μυστικό πόθο του να ξανακούσει τις φωνές των γονιών του. Α, πρόσεξε. Έχεις υπερβολικές απαιτήσεις από τον εαυτό σου, του είπε αυστηρά ο καθηγητής Λούπιν την τέταρτη εβδομάδα. Α, οκ. Okay. Για ένα 13χρονο μάγο, ακόμα και ένας δυσδιάκριτος προστάτης είναι μεγάλο επίτευγμα. Δεν λιποθυμάς πια, έτσι δεν είναι? Νόμιζα ότι η προστάτης θα κατατροπώνει τους παράφρονες ή κάτι παρόμοιο, είπε πικραμένος ο Χάρη. Ότι θα τους έκανε να εξαφανιστούν. Αυτό κάνουν οι πραγματικοί προστάτες, είπε ο Λούπιν. Αλλά έχει σημειώσει μεγάλο πρόοδο μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Αν εμφανιστούν οι παράφρονες στον επόμενο αγώνα Quidditch, θα είσαι σε θέση να τους ακινητοποιήσεις και να προλάβεις να προσγειωθείς. Σωστό. Είπατε πως είναι πιο δύσκολο όταν είναι πολύ. Αντέτεινε ο Χάρη. Σου έχω απόλυτη εμπιστοσύνη, του είπε χαμογελώντας ο Λούπιν. Ορίστε, σου αξίζει ένα αναψυκτικό. Είναι από τα τρία σκουπόξυλα. Δεν το έχεις ξαναδοκιμάσει. Και έβγαλε δύο μπουκάλια από το χαρτοφύλακά του. Βουτυρομπύρα, αναφώνησε ο Χάρη χωρίς να το σκεφτεί. Τρελαίνομαι για βουτυρομπύρα. Ο Λούπιν ανασήκωσε ερωτηματικά το φρύδι του. Bad Games 14. Thank you very much for the follow. Where are you from, Pat? Are you a Greek? Or you just love Harry Potter? Καλώς τον, ευχαριστούμε πολύ. Διαβάζουμε το κεφάλαιο 12 από το Harry Potter and the Prisoner of Azkaban. Chapter 12. You can write English in the chat if you want. Yes. Ο Λούπιν ανασήκωσε ερωτηματικά το φρύδι του. Μου έχουν φέρει ο Ρόκ και η Ερμιόνη από το Hogsmeade, βιάστηκε να δικαιολογηθεί ο Χάρη. Κατάλαβα, είπε ο Λούπιν, αλλά δεν έδειχνε να έχει πιστεί απόλυτα. Λοιπόν, ας πιούμε στη νίκη του Γκρίφιντορ κατά του Ravenclaw. Αν και καθηγητής, πρέπει να είμαι ουδέτερος, πρόσθεσε βιαστικά. Ήπιαν αμίλητη τη βουτυρομπύρα. Ύστερα, ο Χάρη του εξέφρασε μία πορεία που είχε από καιρό. Τι υπάρχει κάτω από την κουκούλα των παραφρόνων? Ο καθηγητής Λούπιν άφησε το μπουκάλι του στην έδρα. Τελεία. Ήταν σκεπτικός. Οι μόνοι άνθρωποι που ξέρουν δεν είναι σε θέση να μας πούν, απάντησε στο Χάρη. Βλέπεις, ο παράφρον βγάζει την κουκούλα του μόνο όταν πρόκειται να χρησιμοποιήσει το έσχατο και καταστροφικότερο όπλο του. Ποιο? Λέγεται το φιλί των παραφρόνων, είπε ο Λούπιν με ένα άχρηνο χαμογελό. Αυτό κάνουν οι παράφρονες όταν θέλουν να εξοντώσουν τελειωτικά το θύμα τους. Υποθέτω ότι θα έχουν κάτι σαν στόμα, γιατί το κολλάνε στο στόμα του θύματος και ρουφάνε την ψυχή τους. Ο Χάρη κόντεψε να πνιγεί με τη βουτυρομπύρα του. Τι, το σκοτώνουν το θύμα, έτσι? Α, όχι, είπε ο Λούπιν, κάτι χειρότερο. Εξακολουθείς να ζεις χωρίς ψυχή για όσο διάστημα λειτουργεί ο εγκέφαλός σου και η καρδιά σου, αλλά δεν έχεις αυτοσυνείδηση, δεν έχεις μνήμη, τίποτα. Και δεν υπάρχει θεραπεία, απλώς υπάρχεις, χωρίς να ζεις, σαν άδειο κάφκαλο. Έχεις χάσει για πάντα την ψυχή σου.
Ο Λούπιν ήπια μερικές ακόμα γουλιές βουτύρο μπύρα και συνέχισε. Αυτή η μοίρα περιμένει το Σύριο Μπλακ. Το έγραψε σήμερα το πρωί ο ημερήσιος προφήτης στο Υπουργείο. Έδωσε άδεια στους παράφρονες να τον υποβάλουν στο φιλί μόλις τον συλλάβουν. Είναι σαφέστατο πως η Ρόλινγκ έχει συμβολήσει την κατάθλιψη με τους παράφρονες. I think, my friends, it's obvious that J.K. Rowling symbolizes the... Πώς είναι η κατάθλιψη? Δεν ξέρω πώς είναι η κατάθλιψη στα αγγλικά. The sorrow, you know, the sorrow symbolizes the sorrow through the character of the Dementors. You know that? Yes. Probably, as all writers do, she's writing about herself. Easy. Give me a moment to drink some water. Pat Games, write something about you in the chat, please. Thank you very much for the follow. Όπως και να έχει, συνεχίζουμε δυναμικά. Όπως και να έχει, έχω delay? Όχι, δεν έχω delay, όλα καλά. Προχωράμε. Λογικά έχουν μείνει 3 σελίδες, για να δούμε. Και μετά θα κάνουμε και το... αυτό. Πώς το πούμε, το rainstick. Και όλα καλά. Ωραία. 3,5 σελίδες. Ο Χάρη ανατρίχιασε στην ιδέα ενός φιλιού που θα σου ρουφούσε την ψυχή, αλλά μετά σκέφτηκε τον Μπλακ. Καλά να πάθει, είπε ξαφνικά. Έτσι νομίζεις? Τον ρώτησε εύθομα ο Λούπιν. Πιστεύεις ότι υπάρχει άνθρωπος που να του αξίζει μια τέτοια τιμωρία? Ναι, είπε προκλητικά ο Χάρη. Αυτό που έκανε... Θα ήθελε να πει στο Λούπιν για τη συζήτηση που είχε ακούσει στα 3 σκουπόξυλα ότι ο Μπλακ είχε προδώσει τη μητέρα του και τον πατέρα του, αλλά έτσι θα αποκάλυπτε πως είχε πάει στο Hogsmeade χωρίς άδεια. Ήξερε πως ο Λούπιν δεν θα το ενέκρινε αυτό. Τελείωσε λοιπόν τη βουτυρομπύρα του, ευχαρίστησε τον Λούπιν και έφυγε από την αίθουσα. Κάπου μέσα του μετά νιώνε που ρώτησε τι υπάρχει κάτω από την κουκούλα του παράφρονα, γιατί η απάντηση ήταν φρικτή. Η εικόνα να σουρουφάνε την ψυχή από το στόμα τον τάραξε τόσο πολύ ώστε δεν πρόσεξε, και καθώς ανέβαινε τις σκάλες έπεσε πάνω στην καθηγήτρια Μαγκόνεγκαλ. «Πρόσχε, πας, Πότερ». «Συγγνώμη, κυρία». «Σε έψαχνα στην αίθουσα αναψυχής του Γκρίφιντορ». «Ορίστε λοιπόν, κάναμε όλες τις εξετάσεις στο σκουπόξυλό σου και δεν βρήκαμε τίποτα το ύποπτο. Κάπου υπάρχει ένας πολύ καλός φίλος σου, Πότερ». Και του έδωσε την αστραπή. Ο Χάρη έμεινε με το στόμα ανοιχτό. Η αστραπή του φάνταζε υπέροχη, όπως πάντα. «Μου την επιστρέφεται?» ρώτησε ξεψυχισμένα την καθηγήτρια Μαγκόνεγκαλ. «Αλήθεια?»
Ξέρω ποιος είσαι. Σε έχω καταλάβει. Κάτσε γιατί τελειώνουμε. Αλήθεια, είπε η καθηγήτρια Μαγκό να κάνουμε ένα χαμόγελο. Φρόντισε να εξοικειωθείς μαζί της ως το μάτς του Σαββάτου. Και Πότερ, κάνε μου τη χάρη να νικήσεις, γιατί διαφορετικά θα χάσουμε το κύπελο για 8η χρονιά, όπως είχε την καλοσύνη να με πληροφορήσει χθες το βράδυ ο καθηγητής Σνέιπ. Άφωνος ο Χάρη κίνησε με την αστραπή για τον κοιτώνα του Γκρίφιντορ. Καθώς έστρεβε στη γωνία, είδε το Ρόν να τρέχει προς το μέρος του με ένα χαμόγελο από το ένα αυτί ως το άλλο. «Σου την έδωσε?» «Τέλεια. Θα μου τη δανείσεις να κάνω μια βόλτα αύριο?» «Ό,τι θέλεις», είπε ο Χάρη με ξελαφρωμένη την καρδιά. «Ξέρεις κάτι, πρέπει να συμφιλειωθούμε με την Ερμιόνη για το καλό που μου έκανε». «Καλά», είπε ο Ρόν. «Είναι στην αίθουσα αναψυχής και διαβάζει». Μπήκαν στο διάδρομο που οδηγούσε στον γειτόνα του Γκρίφιντορ και είδαν τον Νέβιλ Λονγκμπότομ να θερμοπαρακαλά τον Σερ Κάντογκαν, ο οποίος του αρνιόταν την είσοδο. «Φοβερό. Τα είχα γράψει», έλεγε βρουκωμένος ο Νέβιλ, «αλλά πρέπει να χάσα το χαρτί». «Ωραίο παραμύθι, μα την αλήθεια», βρυχήθηκε ο Σερ Κάντογκαν. Εκείνη τη στιγμή είδε το Χάρη και τον Ρον. «Καλησπέρα σας, ευγενικοί μου άρχοντες. Ρίξτε στα σίδερα αυτόν τον άθλιο που προσπαθεί να εισέλθει παράνομα στον πύργο». «Φοβερός». «Ω, σταμάτα επιτέλους», του είπε ο Ρον καθώς πλησίαζαν τον Νέβιλ. «Έχασα το χαρτί που είχα γράψει στα συνθήματα», τους είπε απελπισμένος ο Νέβιλ. «Τον ρώτησα ποια θα χρησιμοποιήσει αυτή τη βδομάδα, διότι τα αλλάζει κάθε τόσο και τώρα δεν ξέρω που έβαλα το χαρτί». «Βελονιές και σακοράφες», είπε ο Χάρη στο Σερ Κάντογκαν, ο οποίος βαθιά απογοητευμένος ανασήκωσε απρόθεμα τον πίνακα για να περάσουν στην αίθουσα αναψυχής. Μόλις μπήκαν μέσα, όλα τα κεφάλια γύρισαν προς το μέρος τους και ένας ψήθυρος θαυμασμού απλώθηκε από άκρη σ' άκρη. Για την αστραπή. Τα παιδιά περικύκλωσαν στη στιγμή τον Χάρη για να θαυμάσουν την αστραπή. «Πότε βρήκες, Χάρη? Θα μου τη δώσεις να κάνω μια βόλτα? Την έχεις δοκιμάσει, Χάρη? Το Ravenclaw δεν έχει καμία ελπίδα. Χρησιμοποιούν όλοι το σάρωθρο 7. Μιλάνε τα παιδιά όλα μαζί, δηλαδή, αυτό θέλω να πει. Μετά από 10 λεπτά, στη διάρκεια των οποίων η αστραπή πέρασε από χέρι σε χέρι και απέσπασε επιφωνήματα θαυμασμού, τα παιδιά σκορπίστηκαν και ο Χάρη με τον Ρόν μπόρεσαν να δουν την Ερμιόνη, τη μόνη που δεν είχε τρέξει κοντά τους. Ήταν σχημένη στα βιβλία της και απέφευγε να τους κοιτάξει. Ο Χάρη και ο Ρόν πλησίασαν στο τραπέζι της. Τότε εκείνη σήκωσε επιτέλους το κεφάλι της. «Μου την επέστρεψαν», είπε ο Χάρη με ένα πλατή χαμόγελο ενώ κρατούσε την αστραπή ψηλά. «Βλέπεις, Ερμιόνη, δεν ήταν μαγεμένη», είπε ο Ρόν. «Ναι, αλλά αν ήταν», αντέτεινε η Ερμιόνη, «τουλάχιστον τώρα είστε σίγουροι πως είναι ασφαλής». «Ναι, μάλλον», είπε ο Χάρη. «Πάρω να την αφήσω πάνω». «Θα την πάω εγώ», πετάχτηκε πρόθυμα ο Ρόν. «Πρέπει να δώσω στο Σκάμπερς το δυναμωτικό του». Πήρε την αστραπή από το Χάρη και ανέβηκε τη σκάλα κρατώντας την σαν να ήταν φτιαγμένη από γυαλί. «Μπορώ να καθίσω?» ρώτησε ο Χάρη την Ερμιόνη. «Γιατί όχι?» είπε εκείνη και σήκωσε μια στίβα περγαμηνές από μια καρέκλα δίπλα της. Ο Χάρη έριξε μια ματιά στις περγαμηνές. Μπόρεσε να διακρίνει μια μεγάλη εργασία πάνω στην αριθμολογία, όπου το μελάνι δεν είχε στεγνώσει ακόμη. Μια ακόμη μεγαλύτερη εργασία πάνω στην μαγκλολογία με θέμα «Εξηγήστε γιατί οι μάγκλ χρειάζονται τον ηλεκτρισμό». Και μια μετάφραση των αρχαίων ρούνων, την οποία η Ερμιόνη δεν είχε τελειώσει ακόμα. «Πώς τα βγάζεις πέρα με το σύλλι?» τη ρώτησε. «Ξέρεις, εργάζομαι σκληρά», το απάντησε η Ερμιόνη.
Τώρα που την έβλεπε από κοντά, ο Χάρη διαπίστωσε πως ήταν καταβεβλημένη όσο και ο Λούπιν. «Γιατί δεν σταματάς μερικά μαθήματα?» τη ρώτησε καθώς η Ερμιόνη μετακινούσε μερικά βιβλία ψάχνοντας για το λεξικό των ρούνων. «Όχι δα», είπε σκανδαλισμένη. «Η αριθμολογία πρέπει να είναι φοβερά δύσκολη», είπε ο Χάρη ενώ κοίταζε ένα πολύπλοκο αριθμητικό χάρτη. «Α, όχι, είναι συναρπαστική», είπε ζωηρά η Ερμιόνη. «Είναι το αγαπημένο μου μάθημα, είναι...» Αλλά ο Χάρη δεν έμαθε ποτέ γιατί ήταν τόσο συναρπαστική αριθμολογία, γιατί εκείνη ακριβώς τη στιγμή ακούστηκε μια σπαραχτική κραυγή από τον κυτώνα των αγοριών. Στην αίθουσα αναψυχής έπεσε απότομα σιωπή. Όλα τα παιδιά είχαν στρέψει τα μάτια τους προς τη σκάλα και την κοιτούσαν. Ακούστηκαν βιαστικά βήματα να κατεβαίνουν τη σκάλα και ένα σωρόν ο οποίος έσαιρνε πίσω το ένα σεντόνι. «Κοίτα!» ούρλιαξε ενώ κατευθυνόταν φουριόζος προς το τραπέζι της Ερμιόνης. «Κοίτα!» και ακούνησε προς το πρόσωπό της το σεντόνι. «Α, το θυμάμαι αυτό, ναι». «Ρον, τι, ο Σκάμπερς! Κοίτα, ο Σκάμπερς!» Η Ερμιόνη τραβήχτηκε ενστικτοδός προς τα πίσω. Τα είχε τελείως χαμένα. Ο Χάρη κοίταξε το σεντόνι που κρατούσε ο Ρον. Είχε πάνω του μια κόκκινη κοιλίδα. Μια κοιλίδα σαν αίμα, κράβγασε ο Ρον μέσα στην απόλυτη σιωπή. «Πάει ο Σκάμπερς. Και ξέρεις τι βρήκα στο πάτωμα?» «Όχι», θράβλησε η Ερμιόνη. Ο Ρον πέταξε κάτι πάνω στην περγαμηνή με τη μετάφραση των ρούνων. Η Ερμιόνη και ο Χάρη έσκυψαν για να δουν. Ήταν κάτι μακριές, πορτοκαλί τρίχες γάτας. Έπως, δηλαδή η γάτα της Ερμιόνης έφαγε τον ποντικό του Ρον. Αυτό ήταν το 12ο κεφάλαιο. Σήμερα διαβάσαμε το 11ο και το 12ο κεφάλαιο. Λοιπόν, ακούστε παιδιά. Ακούστε. Αύριο κλείνουμε 2 χρόνια stream. Θέλω να ξέρεις κάτι. Μήνυμα. Λοιπόν, άκου Μένταλις, θα σου δώσω πίσω τους πόντους. Δεν έχω καμία όρεξη με τον μπάσταρδο που ήρθε εδώ μέσα να κάνω ρίστη, κλειπάμε όλοι. Λοιπόν, μήνυμα προς όλα τα μπασταρδάκια που δεν έχουν τι να κάνουν μία παρατέταρτο το βράδυ και αντί να παίξουν το πουλάκι τους νομίζουν ότι κάνουν χιούμορ γράφοντας μαλακίες σε αγνώστους ανθρώπους που κάνουν τέχνη στο Twitch. Πήγαινε να γράψεις μαλακίες εκεί που παίζουν PUBG και Valorant, ρε φίλε. Εάν είσαι αμόρφωτος και αστοιχείωστος, μην παίζεις το που λες. Εγώ στο Twitch παρακολουθώ, το έχω ξαναπεί, εγώ στο Twitch παρακολουθώ μουσικούς, τραγουδιστές, ζωγράφους και τέτοια πράγματα. Το καταλαβαίνεις. Λοιπόν, σταμάτα να ψηφίζεις κούλι. Σταμάτα να την παίζεις και με τα δύο χέρια επειδή έτσι σου μάθαν οι γονείς σου και γίνε άνθρωπος στη ζωή σου. Αυτά. Έλα αύριο το απόγευμα, 8 η ώρα το απόγευμα, που θα παίξουμε DBD και θα είμαι πιο χαλαρός, να σου πω και άλλα πράγματα για το τι κάνεις λάθος στη ζωή σου. Αγαπητή Μένταλιστ, με συγχωρείς πάρα πολύ, αλλά καταλαβαίνεις. Δεν μπορώ τα πουτσόζα, τα μπάσταρδα αυτά, που αντί να τους μεγαλώσουν και να τους κάνουν ανθρώπους, τους κάνουν ζώα. Επίσης, ζητώ συγγνώμη από τα ζώα. Κατάλαβες, είναι πάρα πολύ απλό. Αυτά από μένα. Έτσι βγαίνει ο Μητσοτάκης. Αυτά τα ζώα ψηφίζουν Μητσοτάκη και Τσίπρα. Τσίπρα και Μητσοτάκη. Πασόκ, Νουδού, Νουδού, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά τα τελευταία 80 χρόνια στην Ελλάδα αυτά τα κόμματα υπάρχουν. Δεν υπάρχουν άλλα κόμματα να ψηφίσετε. Τέλος πάντων, αυτά από μένα. Δεν θυμάμαι πώς γίνεται, θα το κάνω μετά. Θα σου επιστρέψω στους πόδους μετά. Έγινε, να είσαι καλά. Ευχαριστώ για την κατανόηση. Με καταλαβαίνεις, έτσι. Να είσαι καλά. Γιατί το άκουσα πολύ έτσι. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Γράψα, σε καταλαβαίνω, ρε. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Λοιπόν. Ωραία. Χαίρομαι, χαίρομαι έστω. Λοιπόν,
Και όταν συναντάτε τέτοια άτομα, σας το έχω ξαναπεί και παλιότερα, όταν συναντάτε τέτοια άτομα στα stream σας, να τους λέτε τέτοια λόγια που λέω εγώ. Δεν είναι γιατί να υπάρχει ευγένεια. Να τους λέτε ότι οι γονείς τους είναι μειωμένης νοητικής αντιλήψεως και γι' αυτό τους μεγαλώσαν έτσι. Αυτή είναι η άποψή μου. Καταλαβαίνεις. Αυτά. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ όλα τα καλά παιδιά για το support. Thank you very much for all the support and thank you very much for all the new follows. Yes. Tomorrow is the Twitch anniversary stream. 2 years on Twitch. 2 years Malakia, you know? Tomorrow, 8 o'clock, Greek time, Greece time. We're going to have a Twitch anniversary 2 years on stream. I repeat, tomorrow 8 o'clock in the afternoon. Thank you very much for all the support. The support. Yes. Let me see something. 2 hours and 11 minutes. That's okay. That's okay. Λοιπόν, σας περιμένω αύριο. Φιλάκια πολλά. Τα λέμε. Θάνατος στα τρόλς, σε εισαγωγικά, αυτά τα καθυστερημένα που κυκλοφορούν στο Twitch. Καληνύχτα σας, με πολύ αγάπη, με πολύ χαλαρή ASMR αγάπη. Φιλάκια πολλά, γεια σας. Γιατί μου λέει 6 viewers, ενώ το Twitch μου γράφει 10. Περίεργο, δεν ξέρω, θα δούμε. Φιλάκια, γεια, καληνύχτα.